Κύριε Σιχήρη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην ατζέντα του κίτρινου τύπου που σήμερα φιλοξενεί τρία θέματα, ξεχωριστά θέματα. Το ένα είναι ενοδηπορικό στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα. Δεν πρόκειται για έρευνα γύρω από το σοφρονιστικό σύστημα. Γιατί για αυτά τα θέματα έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και δεν νομίζω ότι έχουν και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Άλλωστε, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως θα παρακολουθήσατε, όσοι παρακολουθήσατε την προηγούμενη εκπομπή, βγήκε και δήλωσε δημόσιο ότι δεν μπορούσε να. Το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ούτε τα απαραίτητα στους φυλακισμένους, σε νέα παιδιά δηλαδή, όπως το χαρτί υγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και πέρα δεν κάνει καμία άλλη συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή, όχι τα απαραίτητα, τα απολύτως απαραίτητα δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αυτό το κράτος σήμερα. Και άλλωστε, τι οδηπορικό να κάνεις ή τι έρευνα να κάνεις στο φρονιστικό σύστημα όταν γνωρίζεις τι γίνεται έξω από τις φυλακές. Επομένως, μέσα τα πράγματα είναι σίγουρα πολύ χειρότερα και ήταν πάντοτε χειρότερα. Είναι όμως μια κατάθεση ψυχής αυτό το οδηπορικό από παιδιά που βρέθηκαν στη φυλακή εξαντλώντας πολλά από αυτά τον ποινικό κώδικα. Και αξίζει τον κόπο να δείτε ποια είναι αυτά τα παιδιά. Παιδιά που έκαναν ληστείες, παιδιά που σκότωσαν, παιδιά τα οποία έκλεψαν, τα παιδιά που έγιναν βία, παιδιά που μπορεί να έχουν μπει στο σπίτι σας, να έχουν πάρει πράγματα, μπορεί να σας έχουν ληστεύσει στη μέση του δρόμου, μπορεί να έχουν σκοτώσει κάποιον δικόν σας άνθρωπο. Βεβαίως και είναι πολύ δύσκολο κάνοντας μια τέτοια εισαγωγή σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, είναι πολύ δύσκολο να μην δυσαρεστείς κανέναν. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έχοντας υποφέρει από την δράση αυτών των ανθρώπων εξαγριώνται περισσότερο βλέποντάς τους στην τηλεόραση. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι καλό θα ήταν ακούγοντας αυτά τα παιδιά να σκεφτούν από τη δική τους την πλευρά τι θα μπορούσαν να κάνουν ώστε νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι να μην καταλήγουν εκεί. Έχουμε την υπόθεση του Γιώργου Οικονόμου, του Έλληνα εφοπλιστή. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, ή αν θέλετε το μεγαλύτερο ίσως σήμερα, στην Ελλάδα. Τεράστια δράση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στα ξένα χρηματιστήρια. Ο άνθρωπος αυτός την χάνει ιδιαίτερης περιποίησης από μεγάλη μερίδα του αστικού τύπου. Και βεβαίως θα δείτε ότι απέναντι από αυτόν τον καθρέφτη, τον οποίο, την εικόνα αν θέλετε, την οποία δημιουργεί ο τύπος, υπάρχει πίσω όψη του φεγγαριού. Αυτήν την πίσω όψη θα τη δούμε σήμερα μαζί, γιατί ο άνθρωπος αυτός διώκεται από τα αμερικανικά δικαστήρια και από το δικαστήριο του Μισούρι για τον τρόπο που χειρίστηκε τα χρήματα των Αμερικανών πολιτών, εκείνων δηλαδή οι οποίοι επένδυσαν επάνω στις δικές τους επιχειρήσεις, ο τρόπος που έπαιξε, την άποψη που είχε για αυτούς και άλλα πολλά. Οι Έλληνες επενδυτές έχουν πληγωθεί αρκετά στο ελληνικό χρηματιστήριο, στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Αυτά δεν συγχωρούνται. Θυμάστε την υπόθεση του Λουκά Κτιστάκη, του εφοπλιστή από την Χίο, μια υπόθεση που είχαμε αποκαλύψει από το Zugla.gr πρώτη, τον οποίο τον συνέλαβαν στη Γερμανία και τον μετέφεραν αεροπορικό στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δικαστεί. Για ίδια υπόθεση ήταν και εκείνος, εδιώκητο. Σε σχέση πάντοτε με την συμπεριφορά του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Έχουμε και αυτά τα θράσματα του περίφημου αστεροειδή, όπου ο πρόεδρος της χρηματογραφικής Λέσχης Αγρινίου κατόρθωσε να βρει τα θράσματα στην περιοχή Καλύβια έξω από το Αγρίνιο, να φωτογραφίσει, να κινηματογραφήσει και να έχει στην κατοχή του αυτά τα κομμάτια που έπεσαν στη γη. Εάν πρόκειται περί αυτών των θρασμάτων, θα ακούσουμε και τον ίδιο, θα δούμε. Και βεβαίως την άποψή του και του κυρίου Λέκα, γιατί τα κομμάτια αυτά οδηγούνται στα ανάλογα εργαστήρια προκειμένου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βεβαίως, με κάθε επιφύλαξη, έτσι, γιατί όχι γιατί η φαντασία των ανθρώπων οριάζει, αλλά γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το αντικείμενο το είδε όλη η Ελλάδα. Και βεβαίως πολλές φορές τέτοια θράσματα δεν ξέρουμε αν είναι και εντελώς ακίνδυνα για να τα πλησιάζει ένας άνθρωπος και να τα πιάνει και με τα χέρια του. Για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Υπάρχουν τους προσκεκλημένους εδώ. Ο κύριος Πλεύρης βεβαίως δεν είναι ειδικός για τους
Μετεωρίτες. Ίσως για το συγχρονιστικό κάτι μπορούμε για να τους... πούμε, αλλά για τους μετεωρίτες δεν μπορούμε. Για τους κομίτες της πολιτικής όμως είναι. Μπορούμε να πούμε ότι και αυτοί στο Αγρίνιο πέσαν. Ναι, και αυτά στο Αγρίνιο πέσαν. Παναγιώτης Μαντάς, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε σαν δίκη στο ΣΥΡΙΖΑ και συμμετέχουμε και στην πώς Επιτροπή. Πώς βάζουν αυτούς τους τίτλους ειδικείου. Έχει μείνει. Συμμετέχουμε στην Επιτροπή μέσα από το δίκη. Όχι, δεν μπήκαμε στην εκλογή των οργάνων στο συνέδριο. Το δίκη δηλαδή. Το δίκη που, από το οποίο εκπροσωπώ δεν μπήκε στην εκλογή των οργάνων. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις και στην Κεντρική Επιτροπή χωρίς να έχει μέλη. Αυτά τα δύσκολα έχει η αριστερά, κατάλαβες, Μάχη. Δηλαδή, αφήστε αυτά που ξέρετε. Λοιπόν, όσοι συμμετέχουν, δεν μπορεί. Οι δικοί μου σπάνια κάνουν τέτοια λάθη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Με παρέσυραν ο Νίκος Διαλυνάς, δικηγόρος. Καλησπέρα. Ο Αντώνης Αρβαντινός, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Σοφρονιστικών Υπαλλήλων και αρχιφύλακας. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης Αγκιάρης, φοροτεχνικός. Ο κύριος Αλέξανδρος Ιωάννου, επιχειρηματίας, ο οποίος έχει μια μεγάλη περιπέτεια με τα πρώτα βήματα του κυρίου οικονόμου εδώ πέρα. Πριν και είμαι ο δημιουργός του. Είστε ο δημιουργός του. Και ο χρηματοδότης του. Και ο χρηματοδότης του. Αυτά που διάβασα, δηλαδή, αληθεύω. Βεβαίως. Μάλιστα. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσετε πώς άρχισε τη δράση του ο πολυπράγμων αυτός επιχειρηματίας και εφοπλιστής, για τον οποίο πρόσφατα έγραφαν εφημερίδες ότι φέρνει εδώ τα καράβια του, τεράστια γεωτρύπανα, αυτά στα οποία, τα οποία έχει η εταιρεία του και για τα οποία έχουν δοθεί τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και έχουν επενδύσει οι Αμερικανοί πολίτες και άλλα πολλά. Ο κύριος Ιωάννου γνωρίζει το αντικείμενο. Όταν είδε την εκπομπή μας στη τηλεόραση, επικοινώνησε μαζί μας, επικοινώνησε και ένας δικηγόρος του και βρήκαμε άκρη. Το γνωρίζετε τον κύριο οικονόμου, νομίζω, έτσι δεν είναι, όλοι σας. Σαν όνομα, ναι. Ναι, είναι ένα μεγάλο όνομα, ένα όνομα το οποίο, όπως σας έχω πει, κοσμεί τα σαλόνια των εφημερίδων. Εγώ δεν το ξέρω, δεν έχει κάνει κορυδαλό. Αυτό εσείς γνωρίζετε μόνο όσους κάναν κορυδαλό. Τώρα αυτοί διώκονται από αμερικανικά δικαστήρια. Εκεί δεν έχει κορυδαλούς, έχει Γουαντάναμο όταν παραβιάζει τους κανόνες του χρηματιστηρίου. Δεν είναι όπως εδώ. Κάτι λέει ο κ. Πλεύρης προηγουμένως, μια καλή παρέα. Κοιτάξτε. Τώρα και η Σίγμα Τάφ είναι γενικώς καλό κόσμο. Ακούστε κάτι. Τα κόλπα στο χρηματιστήριο και ειδικά στον εφοπλιστικό κλάδο είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, για να σας πω ένα απλό κολπάκι, να καταλάβετε ότι εκεί τα χρήματα είναι ηλικιώδη, τα ποσά είναι ηλικιώδη. Παραγγέλνεις 50 καράβια. Για να κάνεις μια παραγγελία πρέπει να πληρώσεις ένα 20-30% και πρέπει να πληρώσεις και στην μεσογείτρια εταιρεία η οποία τηρεί τα πέναλτες. Δηλαδή, και για τον εφοπλιστή ανακυρώσει την παραγγελία και για την εταιρεία σου με τα ναυπηγεία της Κίνας εάν καθυστερήσουν τα πλοία. Εάν ο εφοπλιστής θέλει να κάνει ένα κόλπο, το πλούστερο κόλπο που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει ο ίδιος μια μεσογείτρια εταιρεία, να δώσει την παραγγελία με λεφτά των καταθετών του βεβαίως, εάν είναι στο χρηματιστήριο, να ακυρώσει την παραγγελία μετά από 2 μήνες και να πάρει τα τεράστια αυτά ποσά των πέναλτις, της αποζημίωσης, τα οποία χάνονται μένα από τη μία εταιρεία όπου έχουν βάλει τα λεφτά τους οι καταθέτες και πηγαίνουν σε μία δεύτερη εταιρεία, μεσογείτρια, η οποία κάνει αυτή τη δουλειά. Η οποία είναι του ιδίου. Αυτό είναι ο κύριος Ιωάννου ξέρει. Αυτό είναι ένα από τα βαριά κόλπα, τα οποία δεν τα συγχωρούν οι Αμερικανοί. Δηλαδή εδώ είναι καραβίσιο που λέμε. Έγινε. Αλλάζουν και ένα όνομα. Και οι Αμερικάνοι επιμένετε, οι Αμερικάνοι. Όχι καμιά δεκαριά Αγγλοσάξονες παραγγελίες. Όταν φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν κάνω τώρα προπαγάνδα. Όταν φωνάζουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ και λένε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία είναι πολύ χαριστική για κάποιους κλάδους μεταξύ των οποίων και για τους εφοπλιστές. 55 φοροαπαλλαγές. Αφήστε να σας πω τώρα. Ο αντίλογος απέναντι είναι τώρα μας το παίζετε επαναστάτες και αριστεροί, εμείς φέρνουμε συνάλλαγμα στην Ελλάδα και διάφορα τέτοια. Αλήθεια είναι και αυτό. Και θέσεις εργασίας προσφέρουν και συνάλλαγμα φέρνουν. Όμως δεν υπάρχει χώρα που να μην φορολογούνται οι εφοπλιστές. Μόνο η Ελλάδα. Δεν υπάρχει χώρα που μπορεί ένας να αλλάζει σημαία στα καράβια του,
να αλλάζει εταιρεία και το καράβι να μένει ελεύθερο και να μην μπορεί να τα ακουμπήσει ο άνθρωπος ο οποίος κατεστράφει. Τα λέω σωστά, κύριε Ιωάννου? Ακριβώς. Δεν υπάρχουν ούτε στη Μοζαμβίκη, δεν υπάρχουν στην Αφρική, δεν υπάρχουν χώρες με συμπεριφορά τέτοια, με τόση υποτέλεια όπως η Ελλάδα απέναντι σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο. Τώρα, με τον κύριο Οικονόμου ασχολούμεθα γιατί είναι κορυφαίος εφοπλιστής, γιατί έχει μεγάλη κοινωνική δράση, γιατί εμφανίζεται ως δωρητής, ως άνθρωπος της τέχνης, ως ένας μεγάλος επιχειρηματίας, με κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρτι φοβερά το καλοκαίρι, νησιά από εδώ από εκεί, γιορτές και ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Και όλα αυτά περνάνε έξυπνα μέσα από τις εφημερίδες, με το αζημίωτο μάλλον, για να, με έναν τρόπο περίτεχνο έτσι δημοσιογραφικά, να περιποιούνται το προφίλ αυτού του ανθρώπου. Εγώ δεν χαρακτηρίζομαι ως δημοσιογράφος τέτοιας νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Γίνομαι κακός, αλλά δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Ίσα-ίσα μου είναι πολύ συμπαθής. Δηλαδή θα με στενοχωρούσε πολύ να διώκεται από το δικαστήριο του Μισούρι για τους Αμερικανούς ένας αθώος Έλληνας μεγάλος επενδυτής που πήγε να κάνει εκεί λεφτά και επειδή είναι Έλληνας το γενιγάνει. Γεωτρύπανο είσαι τα αλήθεια όμως. Ναι, έχει. Γιατί αν έχει γεωτρύπανο στα αλήθεια πρέπει να δούμε και τι άλλο μπορεί να παίζει. Έχει γεωτρύπανο, έχει καράβια τα οποία είναι μεγάλα, τεράστια γεωτρύπανα. Οχτώ. Τα οποία... Οχτώ. Γεωτρύπανα, λέω κάτι συγκεκριμένο. Οχτώ. Γεωτρύπανα. Έχω 850.000 δολάρια έκαστο, χρονοναυλωμένα. Ακούστε, 65.000 δολάρια την ημέρα για 15 χρόνια. Ακούστε. Θέλετε να δούμε λίγο το προφίλ, σας παρακαλώ, το βίντεο με τον κύριο Οικονόμου για να πάρετε μια γεύση, γιατί δεν θα το ακουμπούσω αυτό το θέμα. Όμως, διαβάζοντας τη δικογραφία από το Αμερικανικό Δικαστήριο, την οποία την έχω εδώ πέρα, έμεινα έκπληκτος για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούσαν οι Αμερικανοί τον Οικονόμου. Και μάλιστα γράφουν ότι στο λόμπι κάποιου ξενοδοχείου εκεί πέρα έγινε η εξής κουβέντα. Καταρχάς να σας πω ότι ίσως να είναι η αρχή μιας μεγάλης ταλαιπωρίας για τους Έλληνες εφοπλιστές, όχι μόνο για τον κύριο Οικονόμου. Μετά τον Λουκά Κτιστάκη, που είναι πολύ μεγάλο όνομα, το Χιώτη, ο οποίος είναι δωρητής και αυτός πατριώτης καλός, έτσι εμφανίζεται από τον τύπο, ένας σωστός άνθρωπος, φιλέσπλαχνος. Τον συνέλαβαν σε δευτερόλεπτα όταν τον εντόπισαν στη Γερμανία. Πήγαν, τον τζίμπησαν, τον έβαλαν σε αεροπλάνο, του έβαλαν χειροπέδες και τον πήραν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας λέω, δεν αστείευονται. Όμως, μαζί με τον κύριο Οικονόμου, κατηγορείται η αδερφή του, η Χρυσούλα Κανδυλίδη, και μαζί με μία σειρά από εκλεκτούς συνεργάτες του, από τους σημαντικότερους που έχουν περάσει στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα, και διάφορους άλλους εφοπλιστές, μικροεφοπλιστές που συμμετείχαν στις εταιρείες του, κατηγορούνται, ως κατηγορούμενοι στο δικαστήριο αυτό, πηγαίνουν η Deutsche Bank και η Merrill Lynch. Άρα είναι διεθνές το κύκλωμα, όπου σε αυτά ηγούνται Έλληνες, βέβαια. Βέβαια. Σε αυτό το είδος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μέγεθος του κατηγορητηρίου είναι πολύ σοβαρό. Και εδώ είναι, επειδή έχουμε και δικηγόρους, έτσι το βλέπετε, το δικαστήριο είναι του Μισούρι, εδώ, και αρχίζει το κατηγορητήριο όπου μεταξύ άλλων λέει ο κύριος αυτός κυκλοφορούσε από εδώ και από εκεί και σε ερωτήσεις του γιατί επενδύει στην Αμερική, έλεγε, είναι εκπληκτικό, because Americans are the dumbest investors, δηλαδή είναι πιο ηλίθιοι επενδυτές οι Αμερικανοί. Θεωρούσε, αντιλαμβάνεστε τι περιποίηση θα του έχουν τώρα, έχοντας στα χέρια τους αυτό το στοιχείο, οι οποίοι έχουν τόσο ρευστό για να κυκλοφορεί στην αγορά. Δηλαδή πήγε ο έξυπνος Έλλην. Αυτό το λέει σε δικογραφία. Ναι. Σαν κατηγορητήριο. Ναι, το λένε αυτοί που του έχουν κάνει την αγωγή. Τον λυπά την ψυχή σας, έτσι. Η είδηση γίνεται με την Deutsche Bank. Θα γίνει, γιατί και εδώ τρέχει κάτι προγράμματα οικονομικά η Deutsche Bank και την πληρώσαν άλλοι όμως. Μετοχές, μετοχές της εταιρείας του... Δεν αγοράζουν μόνο οι Αμερικάνοι πάντως μετοχές στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο. Άρα δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι οι ηλίθιοι επενδυτές. Ναι, αλλά εγγυητές του δικού τους χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη είναι εκείνοι. Ναι, βέβαια. Και όποιος τα ακουμπήσει είναι σαν να ακουμπάει το λευκό οίκο. Είναι έτσι ή δεν είναι, κάνω λάθος? Απλώς λέω ότι δεν είναι αγοραστές των μετοχών μόνο Αμερικάνοι. Όχι βέβαια, είστε κι εσείς. Ναι, βέβαια.
Αλλά όταν είσαι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δεν ποντάρεις στους Έλληνες επενδυτές. Όχι, ποντάρεις στις Αμερικανικές αρχές. Να μην τρελαθούμε. Πάμε να δούμε λίγο ένα. Έτσι. Να έχουμε μια εικόνα του κυρίου αυτού. Ο εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου θεωρείται άνδρας με εμπειρία στη θαλάσσια τεχνολογία. Πήγε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να φοιτήσει στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Το 1976 πήρε πτυχίο με δύο μάστερ επιστημών, ένα στη ναυτική αρχιτεκτονική και τη θαλάσσια μηχανική και άλλο στη ναυτιλία και στις ναυπηγικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πηγές, πέρασε χρόνο σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις στη Νέα Υόρκη πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και αγοράσει το πρώτο του πλοίο το 1986. Το 1991 ο κύριος Οικονόμου ίδρυσε την ιδιωτική εταιρεία Cardiff, ενώ από το 2004 υπηρέτησε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dryships. Όπως η Dryships ανέφερε στην ετήσια έκθεση του 2010 που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, όλα τα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου της Dryships τα διαχειριζόταν η Carfit, κάτω από τις ξεχωριστές συμφωνίες διαχείρισης. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Carfit ανήκει στον ίδιο τον Οικονόμου. Το υπόλοιπο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Carfit ανήκει σε εταιρεία που ήταν υπό τον έλεγχο της αδερφής του Γιώργου Οικονόμου, Χρυσούλας Κανδυλίδη, που επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dryships. Τον Φεβρουάριο του 2005 η Dryships εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με το περιοδικό Barron's, όταν πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, ο Γιώργος Οικονόμου σε ενημερωτικό σημείωμα του 2005, με το οποίο απαντούσε στην ερώτηση γιατί η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο, απάντησε: «Επειδή οι Αμερικανοί είναι οι πλέον ηλίθιοι επενδυτές εδώ γύρω και υπάρχει ρευστό σε αυτήν την αγορά». Σταθερός προς αυτήν την άποψη ο εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου, σύμφωνα με αγωγή που έχει κατατεθεί εναντίον του από μετόχους της εταιρείας, φέρεται να επιδόθηκε σε σκανδαλώδεις συμφωνίες με αποτέλεσμα να χαθούν εκατομμύρια δολάρια σε βάρος των μετόχων της. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο. Ήθελα να πάρετε μόνο μία πρώτη γεύση και έχουμε έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό, τον κύριο Ιωάννου, έναν επιχειρηματία. Εσείς είχατε, τι ακριβώς είχατε, γιατί διαβάζοντας το βιογραφικό σας είδα ότι είχατε μια πολύ σοβαρή εταιρεία υποστήριξης πλοίων, ένα μικρό ναυπηγείο. Είχαμε μια επισκευαστική μονάδα από τις καλύτερες, οι οποίες ναυαγήσανε όλες, που ανήκει στην ναυπηγοεπισκευαστική βάση περάματος. Εκεί, βάλτε τώρα μία άνω τελεία, θα επιστρέψουμε στο θέμα. Θέλω να τελειώνουμε λίγο με το Αγρίνιο, που είναι ενδιάμεσα, για να ακούει Αγρίνιο ο Αραβαντινός και δεν τόνει το αυτή. Λοιπόν, σαν λαγόσκυλο κάνει. Άκουσε έχουμε την παράδοση του. Και ως προς κατημέρους και ως προς το προσωπικό. Το Αγρίνιο είναι ένας ιδιότερος τόπος. Είναι οι απέκηδες που λένε. Ωραία. Έχω τον, όπως σας είπα νωρίτερα, αυτό το φαινόμενο το οποίο, όλα αυτά τα φαινόμενα είναι εντυπωσιακά. Ένας μετεωρίτης όμως που διέσχισε κατά μήκος όλη την Ελλάδα, έγινε ορατός από τη Βέρεια μέχρι την Κεφαλονιά, δεν είναι ένα γεγονός που μπορεί να περάσει έτσι. Μπορεί να πέφτουν 200 τόνοι ημερησίως, αλλά δεν είναι ορατή. Εδώ βλέπετε την εικόνα των υπολοιμάτων αυτού του μετεωρίτη, ο οποίος απλά σας λέω ότι περνώντας έξω από τα... Περνώντας πάνω από τον ουρανό της Αττικής, έτυχε να τον δούμε, είμαστε στους τυχερούς που τον είδαμε. Ήταν ένα φαινόμενο τρομακτικό, θα έλεγε κανείς. Δεν ήταν ένα φαινόμενο που μπορείς να το απολαύσεις, διότι βλέπεις μια πύρινη μπάλα να μεγαλώνει και να έρχεται κατά πάνω σου και δεν ξέρεις τώρα ποια είναι η κατεύθυνση ουσιαστική. Είχε μια κατεύθυνση, μια φορά νότιο-δυτική, γι' αυτό και έπεσε ανάμεσα από Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Δικαιολογείται λοιπόν να έχει περάσει πάνω από την περιοχή του Αγρινίου και όπως λένε οι κάτοικοι εκεί, κάποια κομμάτια του πιθανό να έπεσαν διότι ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή. Στην περιοχή καλύβια λοιπόν ο Γιώργος Πανταζόπουλος, πρόεδρος της κινηματογραφικής λέσχης Αγρινίου, είναι ο άνθρωπος που βρήκε αυτά τα υπολείμματα. Θα παρακαλούσα να πάμε στις εικόνες των υπολείμματων.
για όση ώρα θα μιλάμε με τον κύριο Πανταζόπουλο και τον Ευθύμη Λέκα, καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Πανταζόπουλο, χαίρετε. Τα γυαλιά λίγο του Πανταζόπουλο. Μας ακούει ο κύριος Πανταζόπουλος. Ναι. Κύριε Πανταζόπουλε. Ναι, ναι, γεια σας. Έτσι, λίγο τα αντανακλαστικά. Λοιπόν, δεν σας ακούω πολύ δυνατά. Θα φροντίσουν οι τεχνικοί να μας ακούσετε δυνατά. Εμείς σας ακούμε ωραία πάντως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σύνδεση. Καλησπέρα και σε όσους είναι εκεί στο στούντιο. Καλησπέρα και σε εσάς από όλους, φαντάζομαι. Είστε πρόεδρος κινηματογραφικής Λέχης Αγρινίου, έτσι δεν είναι? Μεσολογίου. Μεσολογίου. Ναι, και ναι. Είσαστε εσείς ο οποίος ανακαλύψατε αυτά τα υπολείμματα. Δεν θα πω ότι τα ανακάλυψα, περισσότερο ότι έδωσα σημασία σε αυτά που άκουσα και μου είπαν κάποιοι συγχωριανοί μου και νομίζω ότι έπρεπε να τους δώσω έτσι μια δημοσιότητα και από τη δικιά μου ιστοσελίδα για το χωριό που έχω, αλλά και στα τοπικά μέσα του Αγρινίου και του Μεσολογίου. Θεώρησα ότι με βάση τις περιγραφές και με όσα μου αφηγήθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί. Φωτογράφησα αυτά τα απομεινάρια, ας πούμε. Ναι, αυτά τα απομεινάρια πού τα βρήκατε? Αυτά ήταν πώς τα βρήκατε? Κυριολεκτικά έξω από το πατρικό μου σπίτι στο χωριό. Μάλιστα. Και γιατί τα δεν μπορεί... Ναι. Γιατί υποθέσατε ότι είναι τα αποκαίδια του μετεωρίτη, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο? Καταρχάς εκεί δεν υπάρχουν στην περιοχή τζάκια. Κάποιος που να πάει να ρίξει κάρβουνα, ας πούμε. Και κατά δεύτερον ήταν καθαρά οι αφηγήσεις που μου έκαναν και οι δικοί μου συγγενείς και οι γείτονοι και κάποιοι συγχωριανοί μου που είδαν εκείνη τη βραδιά, πέρα από το κυρίως φαινόμενο του μετεωρίτη που ήταν στη Δυτική Ελλάδα, είδαν μικρές σφαίρες πυρακτωμένες να εξαφανίζονται στον ορίζοντα του χωριού. Δύο-τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις μου ανέφεραν συγχωριανοί μου. Και από αυτό υπέθεσα ότι πιθανό να είναι κάποια θραύσματα από το μετεωρίτη αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, το έδωσα μια δημοσιότητα με κάθε επιφύλαξη. Από εκεί και πέρα τώρα στο κρίνουν κάποιοι επιστήμονες. Ήδη μου έχουν ζητήσει να τους στείλω κάποια θραύσματα από αυτό το κομμάτι και... Τώρα θα σας πω, θα ρωτήσω ένα λεπτό να το βάλουμε. Από ό,τι γνωρίζω ενδιαφέρθηκαν και από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας αλλά και από την Αυστρία, έτσι, κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι συνεργάζονται με την NASA. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, είχα μιλήσει νωρίτερα το μεσημέρι με το συνεργάτη σας. Του είπα ότι δεν είναι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν από έναν ανεξάρτητο ερευνητή, ο οποίος είναι τώρα αυτή την περίοδο στην Αθήνα, αλλά εργάζεται στην Αυστρία, ερευνά τους μετεωρίτες και έχει και κάποια συνεργασία με την NASA, από ό,τι μου είπε. Δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν μου έχει δώσει αυτή την άδεια. Εγώ θα του στείλω αύριο αυτά τα θραύσματα για να κάνει μια πρώτη εξέταση και μια πρώτη έρευνα και από αυτόν περιμένω να δω τι άλλο θα μου πει. Τώρα, αν θελήσει κάποιος από κάποιο πανεπιστήμιο της πατρίδας μας να ζητήσει ένα κομμάτι από αυτά, θα μπορέσω, υπάρχουν δηλαδή κάποια κομμάτια ακόμα που μπορούμε να τα στείλουμε για εξέταση. Θα έπρεπε να επέμβει ήδη. Κύριε, ένα λεπτό. Κάποιος φορέας. Κοιτάξτε, αν είναι θράσμα του μετεωρητή, είστε ιδιοκτήτης έτσι, διαστημικής γης, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, φαντάζομαι. Άλλο. Είναι σε δημόσιο χώρο, ήταν εκτεθειμένα για πολλές ημέρες και εγώ ήμουν ο πρώτος που τους έδωσε σημασία. Βέβαια, οι γονείς μου, για παράδειγμα, που μου περιγράψαν το γεγονός και οι γείτονοι που ήταν εκεί, δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αξία αυτού του πράγματος. Καταλαβαίνετε τώρα σε χωριό, εντάξει. Ναι, να ρωτήσω. Εγώ θεώρησα ότι αν υπάρχει μια πιθανότητα να είναι κάποιο υπόλοιμα από μετεωρίτη, γιατί να μην του δώσουμε μια δημοσιότητα? Ωραία. Και γιατί να μην ασχοληθεί και η επιστημονική κοινότητα. Θέλω, εάν μπορείτε να μου λύσετε αυτή την απορία, επειδή τα βλέπω τα θράσματα αυτά στις φωτογραφίες που μας δώσετε και που δημοσιεύσαμε ήδη στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Το ξέρω. Στο Zoogler.gr. Και ευχαριστώ. Βλέποντας τα κομμάτια αυτά, έχεις την αίσθηση ότι τα έχει αναποθέσει κάποιος εκεί. Δηλαδή δεν φαίνονται ως θράσματα τα οποία με το τρομερή ταχύτητα που μπαίνει ένα ξένο σώμα στη γη, η ατμόσφαιρα, ανοίγει κρατήρες. Είδατε εσείς εκεί γύρω κρατήρες? Όχι, όχι, δεν υπήρχε κρατήρας. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξήγηση μιλώντας με κάποιον από τους ερευνητές που με πήραν σήμερα. Ένα-δύο ήταν αυτοί που με πήραν.
Ο τελευταίος τέλος πάντων μου είπε ότι αυτά σκάνε στην ατμόσφαιρα πολύ νωρίτερα και το οστικό κύμα δημιουργεί κάποιο θόρυβο όταν πέφτουν, πλησιάζουν προς τη γη. Κάπως έτσι μου το εξήγησε. Και βέβαια έχει και σημασία τι είδους πέτρωμα είναι αυτό που πέφτει, έτσι. Μπορεί να είναι χαλαζιακό, μπορεί να είναι σιδερίτης, αν τα λέω σωστά, ας με διορθώσετε. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο είδος μετεωρίτη. Μας, επιτρέψτε μου να... Δηλαδή... Ναι. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω και τον κύριο Ευθύμη Λέκα, καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Λέκα, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν έχετε, θα τα έχετε δει φαντάζομαι και στο Zoogla.gr και εκεί που και εδώ στην τηλεόραση έχετε δει τις φωτογραφίες αυτές, έτσι. Ναι, έχω δει τις φωτογραφίες. Βεβαίως αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι εκείνο το βράδυ που έπεσε ο μετεωρίτης υπήρχαν αναφορές από πολλούς παρατηρητές και από τη Ζάκυνθο και από την Κεφαλονιά και από την Ετωλοκαρνανία. Και όλα συντείνουν στο να υποθέσουμε ότι πρόκειται για κάποιο μετεωρίτη. Βεβαίως οι φωτογραφίες οι οποίες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα συνηγορούν για αυτό το πράγμα. Συνηγορούν ότι δηλαδή έχουμε για να κάνουμε με έναν μετεωρίτη ο οποίος εισήλθε στην ατμόσφαιρα. Κύριε Λέκα, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Γιατί δεν φαίνεται κρατήρας στην περιοχή που βρήκαν οι κάτοικοι τα απομεινάρια? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να διαλύθηκαν κάποια τμήματα του μετεωρίτη και να παρεξέκτηναν από την κύρια τροχιά, από την κύρια πορεία. Σε κάποιο σημείο που πέφτει ένας μετεωρίτης, φυσιολογικά θα πρέπει να έχουμε κάποιον κρατήρα. Υποθέτω ότι η μεγαλύτερη μάζα του μετεωρίτη, κατά τα λεγόμενα, έπεσε στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ζακύνθου και Κεφαλονιάς. Σωστά. Επίσης... Αυτά μπορεί να είναι κάποια μικρά κομμάτια τα οποία να μην είχαν τη δυνατότητα να προκαλέσουν και να... Κατάλαβα. Ή μπορεί να είναι κομμάτια ενός μεγαλύτερου, το οποίο έχει ανοίξει κρατήρα, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα ο κρατήρας. Ακούγοντας τον κύριο Λέκα, ο οποίος τοποθετείται και μας λέει ότι πραγματικά συνηγορούν σε αυτά που λέει ο κύριος από την κινηματογραφική λέσχη, ρωτώ τον κύριο Λέκα, δεν θα έπρεπε να έχει επέμβει το Πανεπιστήμιο, ο Δημόκρητος, κάποιοι αρμόδιοι αριθμοί? Ναι, τώρα θα τα ρωτήσουμε, βιάζεστε τώρα ως ψαχτήρι κι εσείς, αλλά κύριε Λέκα, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω? Επειδή φαντάζομαι το γνωρίζετε από την θητεία σας στον χώρο αυτό του Πανεπιστημίου και γενικότερα στην ελληνική νοοτροπία, αυτά τα θράσματα ή τέτοια θράσματα φτάνοντας στη γη θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα για όποιον τα πλησιάζει, όποιον τα κουμπάει? Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα. Επικίνδυνα μόνο είναι αν βρεθεί κάποιος στην πορεία τους. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Θα πρέπει όμως να σημειώσω ότι... Σπάνιο δεν είναι, γιατί στη Ρωσία, όπως θα θυμάστε, χτυπήθηκε κόσμος από τα θράσματα αυτά. Ναι, πραγματικά πριν ένα χρόνο περίπου υπήρχαν και θύματα στην Ρωσία. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γκρεμίστηκαν σπίτια, έγιναν ζημίες πολλές. Αλλά πρόκειται λέω, όμως για... θα μπορούσαν αυτά τα κομμάτια... Για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στην Ρωσία, γιατί το μέγεθος ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Συνήθως οι μετεωρίτες έχουν πολύ μικρό μέγεθος. Και το μέγεθος ελαττώνεται σημαντικά όταν φτάνει στην ατμόσφαιρα και όταν αρχίζει να πυρακτώνεται και να διαλύεται. Πρέπει όμως να σημειώσω και κάτι άλλο, ναι, αν μου επιτρέπετε. Εάν δεν γίνει ορειτολογική και χημική ανάλυση στα δείγματα του μετεωρίτη, ποτέ δεν είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για μετεωρίτη. Συνεπώς θα πρέπει τα δείγματα αυτά να είμαστε επιφυλακτικοί ακόμα. Αν σε κάποιο, ακριβώς. Εάν δεν αναλυθούν και χημικά και ορειτολογικά, δεν μπορούμε να πούμε 100% ότι πρόκειται για ένα τέτοιο ουράνιο σώμα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι πρόκειται για το ουράνιο σώμα, πόσες πιθανότητες υπάρχουν τέτοια κομμάτια που έπεσαν στη γη να είναι ραδιενεργά και ως εκ τούτου επικίνδυνα για τον άνθρωπο? Είναι ελάχιστες οι πιθανότητες. Υπάρχουν όμως και τέτοιες. Ενδεχομένως υπάρχουν, αλλά είναι εξαιρετικά μικρές οι πιθανότητες. Ωραία. Μικρές ή μεγάλες, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει τα κομμάτια αυτά να τα περισυλλέξουν αρμόδιες υπηρεσίες με όλες τις προφυλάξεις και με τον τρόπο που εκείνες γνωρίζουν να το κάνουν. Δεν πρέπει να αφήνονται μέσα σε άμαχο πληθυσμό και να υπάρχει τόση αδιαφορία.
Δεν πρέπει να προηγείται ο πρόεδρος κινηματογραφικής λέξης Μεσολογίου και ο δημοσιογράφος από τους αρμόδιους. Πραγματικά συμφωνώ. Θα πρέπει οπωσδήποτε τα κομμάτια αυτά να δοθούν σε κάποιον ειδικό, σε κάποιο ερευνητικό ίδρυμα ή σε πανεπιστήμιο ή στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλητικών Ερευνών, ούτως ώστε αυτοί να εκτιμήσουν, οι επιστήμονες που εργάζονται σε αυτά τα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, να εκτιμήσουν ακριβώς για το περιτύλος. Ωραία. Και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε και γεωλόγος, είναι το εξής. Γνωρίζοντας ότι οι Αμερικανοί, Ρώσοι, Κινέζοι τώρα και οι Ινδοί ακόμα στέλνουν διαστημόπλοια σε διάφορους πλανήτες, στον Άρη, στο Φεγγάρι, για να περισυλλέξουν πετρώματα, να τα αναλύσουν, αυτά τα υλικά τι επιστημονικό ενδιαφέρον έχουν? Έχουν τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για την αρχαίγονη ύλη του σύμπαντος. Τις περισσότερες φορές μας δείχνουν την προέλευση του ίδιου του σύμπαντος. Δηλαδή, γιατί είναι υλικά τα οποία δεν έχουν διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρόνου σε κάποιο ιδιαίτερο φυσικό χώρο, όπως για παράδειγμα στο γήινο περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα ή σε άλλο περιβάλλον ενός άλλου ουράνιου σώματος, με αποτέλεσμα να διατηρούν την πρωτογενή σύσταση που είχε το σύμπαν. Όπως από την ανάλυση αυτών των πετρωμάτων μας δίνονται ιδιαίτερες πληροφορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, αλλά σε επιστήμονες όμως. Συνεπώς, κύριε Λέκα, εάν πρόκειται για κομμάτια του μετεωρίτη, έχουμε να κάνουμε με έναν επιστημονικό θησαυρό. Πραγματικά έτσι είναι. Πραγματικά έτσι είναι. Γιατί στην Ελλάδα τα φαινόμενα αυτά δεν είναι και τόσο συχνά όσο είναι στο εξωτερικό. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα πέφτουν λίγοι μετεωρίτες, γιατί ο ελληνικός χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος είναι, αν θέλετε, πάρα πολύ μικρός σε σχέση με την γηγενή επιφάνεια. Ναι, και μικρή επιφάνεια. Μικρή επιφάνεια, μικρότερες πιθανότητες, και όταν η φύση σου στέλνει δώρο ένα τέτοιο αντικείμενο για το οποίο οι άλλοι ξοδεύουν δισεκατομμύρια προκειμένου να το συλλέξουν από έναν πλανήτη, δεν αντιλαμβάνομαι αυτή την επιστημονική αδιαφορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω τον κύριο Λέκα, ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος ο οποίος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Γιατί αν περάσουν λίγες μέρες, από περιέργεια ο κόσμος στο Αγρίνιο θα πάει, θα το πάρει, θα το. Και μετά θα χρειάζεται η δική μου συμβολή να ψάξουμε να βρούμε ποιος θα κλέψει. Μα θα μαλώνουν μεταξύ τους. Κύριε Λέκα, θα τα κρύψουμε. Παρακαλώ, κύριε, σε αυτές τις περιπτώσεις ποιοι είναι αρμόδιοι να επέμβουν και να μαζέψουν αυτά τα κομμάτια? Κοιτάξτε, είναι το ΙΜΕ. Είναι η επίσημη, αν θέλετε, η υπηρεσία του κράτους για τη γεωλογική έρευνα και βέβαια τα τμήματα γεωλογίας των τριών πανεπιστημίων. Μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως ίσως ξέρετε, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μουσείο αρχαιολογίας και πετρολογίας και εκεί έχουμε δείγματα μετεωρητών. Νομίζω ότι αν πραγματικά πρόκειται για μετεωρίτη, ένα τέτοιο δείγμα πραγματικά θα κοσμούσε ένα μουσείο, το οποίο μουσείο επισκέπτονται, αν θέλετε, εκατοντάδες μαθητές και πολίτες κάθε μέρα. Συνεπώς, είναι ένα δείγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει μια εξέχουσα θέση στο Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών ή και στις άλλες συλλογές που υπάρχουν και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στο ΙΓΜΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μια ερώτηση. Τα στοιχεία που μας δώσατε θα κάνετε τώρα. Κύριε Πανταζόπουλε. Ναι, ναι. Εσείς άλλη φορά όταν τα βλέπετε να μην τα πιάνετε αυτά τα πράγματα. Ναι. Διότι μια εβδομάδα δεν πήγε κανένας. Με μια πλαστική σακούλα πήρα το ένα κομμάτι για να δω τι είναι αυτό. Αν είναι ραδιενεργά, δεν έχουν υπατητίδα για να τα πιάσετε με πλαστική σακούλα. Αν είναι ραδιενεργά, δεν πρέπει ούτε να τα πλησιάσετε. Η πλαστική σακούλα δεν σας προφυλάξει. Μια εβδομάδα δεν πήγαινε κανένας. Τι αντά κανένας. Οι επιστήμονες μας κατηγορούν ότι συνήθως δεν έχουν μεγάλο ποσοστό ραδιενέργειας. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτά τα. Κάντε μου τη χάρη, μόνο μία χάρη κάντε μου. Δώστε μου χρόνο για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω, γιατί κάτι θέλουν να ρωτήσουν εδώ ορισμένοι εκ των παρευρισκομένων, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής.
Να επιστρέψουμε μια παρέμβαση από τον κύριο Χρήστο Γούδη, καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, παλιό γνώριμο από τις εκπομπές μας. Σχολιάσουμε και κάποια πράγματα από αυτά που λέτε. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Γούδη. Κύριε Γούδη. Ναι, κύριε Διονταφυλόπουλε. Όταν συνέβη το γεγονός, έδωσα κανένα δύο συνεντεύξεις από τοπικά έτσι, κανάλια τα οποία πήραν και μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε, καταρχάς το γεγονός μπορεί να συνδέεται με την έλευση ενός κομίτη, διότι ήταν η μέρα που ο κομίτης Ράιζον περνούσε από τον ήλιο στο περιήλιο, στο κοντινότερο σημείο δηλαδή του ηλίου και επέστρεφε, κάνει μια φουρκέτα ένας κομίτης. Ναι. Και ενδεχομένως να είναι αυτό θράψουμε και από κομίτη. Ο μετεωρίτης είναι μια γενική έκφραση, ξέρετε, για ένα σώμα το οποίο πέφτει επάνω στη Γη. Μπορεί να είναι από σκόνη από κομίτη, μπορεί να είναι από αστεροειδή, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τώρα, εκείνο το οποίο θα έπρεπε να γίνει είναι σε πρώτη φάση, επειδή αναφερθήκατε σε ραδιενέργεια, δεν υπάρχει πιθανότητα, δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα κάτι το οποίο να είναι ραδιενεργό, αλλά πάντα για λόγους προληπτικούς, η απλή κίνηση η οποία πρέπει να γίνει είναι να ειδοποιηθεί ενδεχομένως ο Δημόκριτος με ένα απλό Γκάιγκερ να μετρήσουν εκεί αν υπάρχει τίποτε που δεν θα υπάρχει. Σε περίπτωση βέβαια που πράγματι αυτά είναι θραύσματα ενός σώματος, το οποίο όπως σωστά επισημάνατε, αυτό οφείλει να το διερευνήσει κανείς. Οι άλλοι, κατά τη διάρκεια που ήμουν διευθυντής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, είχαμε τέτοια πράγματα υπόψη να υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή με το αστεροσκοπείο, έτσι ώστε οτιδήποτε βρεθεί να μην το ακουμπήσουν, να ειδοποιηθεί η αρμόδια υπηρεσία, γιατί αυτά υφίστανται και επιμολύνσεις. Ξέρετε, αν τα πιάσετε ή οτιδήποτε, μετά η όποια ανάλυση μπερδεύεται ως προς το σημαντικό το οποίο θα μπορούσε να βρεθεί. Σωστά. Εκεί, διότι αυτά τα θέματα, ξέρετε, έχουν μεγάλη επιστημονική σημασία, κυρίως στο εάν είναι φορείς οργανικής ύλης ή ενδεχομένως και φορείς έμβιας ύλης. Αυτό θέλω να πω ότι ένας από τους λόγους, λοιπόν, για τους οποίους ασχοληθεί η εκπομπή μας, επειδή έχω και παράπονα εδώ πέρα, είναι δυνατόν, λέει, έχω την παρατήρηση από μία φίλη από τη Θεσσαλονίκη που λέει ότι εγώ λειτουργώντας ως υποχείριο των κυβερνώντων το κάνω για να αποπροσανατολίσω τον κόσμο για να ξεχάσει τη φτώχεια. Λοιπόν, δεν το κάνουμε γι' αυτό, αγαπητή φίλη Μαρία από τη Θεσσαλονίκη που μας παρακολουθεί. Το κάνουμε όμως για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ο ένας είναι του επιστημονικού ενδιαφέροντος και ο άλλος είναι της ασφάλειας των πολιτών. Γιατί καλό είναι, όπως γνωρίζουμε για τους σεισμούς, όπως γνωρίζουμε για τα φυσικά φαινόμενα, καλό είναι να γνωρίζουμε και γι' αυτό τα αντικείμενα, ότι δεν χρειάζεται ούτε να τα πιάνουμε, πρώτον γιατί τα ακυρώνουμε όταν μπερδεύεται το βιολογικό υλικό με τα συστατικά τους και το βιολογικό υλικό μπορεί να προέρχεται ακόμα και από μια τρίχα, από τα χνότα ενός ανθρώπου, από τα χέρια του, από τον υδρότα του. Τα λέω σωστά, κύριε Γούδη? Ναι, ναι, μια χαρά τα λέτε. Ωραία. Όσο πιο καθαρό είναι το υλικό, δηλαδή, και όχι επιμολυσμένο από εξωτερικές παρεμβάσεις, τόσο ευκολότερη είναι η ανάλυσή του. Λοιπόν, και επειδή έχω πέσει τσαντισμένους τηλεθεατές σήμερα, λέει, μας κοροϊδεύετε, ντροπή σας, είμαι γνώση του θέματος, αν ήταν θράσματα, δεν θα υπήρχε πράσινο τριγύρω, και εννοώντας δηλαδή αυτό που ρώτησε, γιατί δεν υπάρχει κρατήρας. Τι απαντάτε γι' αυτό, κύριε Γούδη? Κοιτάξτε, είμαι και εγώ πολύ επιφυλεκτικός, γιατί από την εικόνα την οποία βλέπω δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Είναι λίγο περίεργη η εικόνα έτσι όπως την είδαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που κάποιος ισχυρίζεται ότι αυτό είναι, οφείλει να διερευνηθεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Αυτά, κύριε Λέκα, νομίζω ότι απαντήθηκαν όλα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο, εκτός και θέλετε εσείς να προσθέσετε. Κοιτάξτε, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εγώ, σαν καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών της Γεωλογίας και σαν πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, θα έλεγα αυτά τα θράσματα να δοθούν σε κάποιο ελληνικό εργαστήριο, είτε στο ΙΓΜΕ είτε σε κάποιο πανεπιστημιακό εργαστήριο, όπου είναι εξειδικευμένοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα, προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αναλύσεις και να δούμε πραγματικά αν πρόκειται για θράσματα μετεωρίτη ή όχι. Μάλιστα. Κύριε Διαλυνάτη, θέλετε να ρωτήσετε? Με κάλυψε ο κύριος. Σας κάλυψε ο κύριος καθηγητής. Σας ευχαριστώ όλους και ραντεβού στον επόμενο μετεωρίτη. Αρκεί να μην πέσει στο κεφάλι μας. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Στο γνωρίζουν μερικοί. Λοιπόν, χαριτολογώντας μάλιστα έλεγα ότι ναι, θα μπορούσε ένα μεγάλο κομμάτι να πέσει στην Ελληνική Βουλή. Φαντάζεστε τι θα λέει ο κόσμος. Θαύμα. Θαύμα.
θαύμα. Ο Θεός έκανε το θαύμα του. Αλλά εμείς θα αφήσουμε τα θαύματα αυτά, τα διαστημικά θαύματα, και θα πάμε στα επίγεια. Αυτά τα οποία ερευνούμε σήμερα με τις εκπομπές μας και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το διπορικό στις φυλακές και μετά θα περάσουμε, κύριε Ιωάννου, στο δικό σας θέμα. Θα πάμε στις φυλακές του Αυλώνα. Θέλω να σας πω ότι για μένα είχε τεράστιο ενδιαφέρον δημοσιογραφικό η επικοινωνία, η επαφή μου με αυτούς τους ανθρώπους. Τον κόσμο της φυλακής δεν είναι οποιασδήποτε φυλακές, είναι φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Ο κύριος Αραβαντινός γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, έχει περάσει από εκεί δηλαδή. 6 χρόνια. 6 χρόνια για τιμωρία τον είχαν στείλει εκεί, για να καταλάβετε. Δηλαδή είχε πάει ως τιμωρημένος, είχε φύγει από τις άλλες φυλακές την περίοδο των μεγάλων συγκρούσεων με τους υπουργούς. Η αλήθεια είναι ότι με έστειλαν εκεί με μια σιγουριά ότι αν πετύχω, καλά κάνουν και με έστειλαν. Αν αποτύχω, ξεμπρέξαμε με τον Αραβαντινό. Αλλά έγινε το πρώτο. Έγινε φυλακή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση λοιπόν, επειδή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής, ακόμα και ο κύριος Μιλωνάκης, ο ψυχίατρος και κάποιοι άλλοι, αμφισβήτησαν το γεγονός ότι κάποια παιδιά από αυτά δήλωσαν, όπως το παιδί από τη Θεσσαλονίκη, ότι ευχαριστώ το Θεό που με συνέλαβαν και σταμάτησα αυτή την δράση μου, γιατί δεν ξέρω αν θα ζούσα σήμερα και αν θα είχαν συμβεί χειρότερα πράγματα. Τους φάνηκε παράξενο. Ότι το είπε. Ναι, ότι όχι, αυτό το λέει στην κάμερα, δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν. Άλλωστε, όλες οι συνεντεύξεις είναι on camera και με το πρόσωπο. Ξέρω, τον είχα και εγώ, το Γιάννη. Να μην πω το υπόλοιπο. Ο Γιάννης ο Τσαριτσάνης. Ο Τσαριτσάνης. Τον είχα και εγώ όταν ήμουν εγώ το 5-6. Ήταν τότε που είχε 15-16 χρόνια κοντά παιδί, είχε έρθει για πρώτη φορά φυλακή. Ο Γιάννης λοιπόν. Πάρα πολύ καλά. Αυτό λοιπόν το παιδί είχε πάρει ένα όπλο με άσφαιρα και λίστευε βενζινάδικα. Έκλεβε μηχανάκια για να ταΐζει το μικρό του αδερφό και τον πατέρα του που ήταν άνεργος. Ως κίνητρο, τουλάχιστον αυτό λέει η ψυχή του. Μετά έγινε συνήθεια η ευκολία με την οποία έπαιρνε χρήματα. Κάποια στιγμή συνέλθει, κατέληξε στη φυλακή. Σήμερα είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Αυτή την αίσθηση μου έδωσε. Μακάρι. Ναι. Είστε επιφυλακτικός. Ναι, είμαι, γιατί λυπάμαι που θα το πω, όταν αποφυλακίστηκε, ξέρετε, υπάρχει ένα ιδιότυπο στίχημα με εμάς τους παλιούς υπαλλήλους. Ποιος θα ξαναμπεί ή θα ξαναπέσει φυλακή. Και το θεωρούσαμε πάρα πολύ πιθανό να ξαναμπεί ο Γιάννης. Ξέρετε. Μακάρι αυτή τη φορά να είναι αλλιώς. Βλέπω και ντοκιμαντέρ ξένα από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και τους υπεύθυνους των φυλακών. Είναι πάντοτε επιφυλακτικοί. Και πιστεύουν ότι είναι εύκολο να πέσουν πάλι σε τέτοια, κατάσταση. Ειδικά στη χώρα που έχουμε 65 με 70% υποτροπή. Είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι σε τι περιβάλλον θα βρεθεί αυτός έξω. Εάν βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου έχει πάλι κλειστές πόρτες και τα ίδια βάρβαρα προβλήματα να αντιμετωπίσει και χωρίς να υπάρξει κάποια στήριξη ώστε να μην τον συνοδεύει το στίγμα, είναι εύκολο το ίδιο περιβάλλον να οδηγήσει σε μια ίδια κατάσταση. Αυτό είναι, εγώ θέλω το δικό του συμπέρασμα. Γιατί πιστεύετε, γιατί είστε επιφυλακτικοί? Ας πούμε εγώ για το Γιάννη τον Τζαριτσάνη, πιστεύω ότι θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο που διάλεξε να γίνει τραγουδιστής, έμαθε κιθάρα μέσα στη φυλακή. Α, δεν έχει αλλάξει χόμπι και την πρώτη φορά τα ίδια ήθελε. Α. Και τι είναι όχι, αυτό... όχι, δεν τα εννοούσε, δεν τα αγαπούσε αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτό που σας κάνει να είστε επιφυλακτικός από την πείρα σας? Όταν ένα σύστημα έχει ποσοστά 65 με 70% υποτροπή, όταν η υποτροπή αυτή εκφράζει σε συγκεκριμένες ηλικίες, πού οφείλεται, και πολύ κυρίως σε συγκεκριμένα αδικήματα. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η υποτροπή? Στην αδυναμία του σοφρονιστικού συστήματος? Δεν υπάρχει σοφρονιστικό σύστημα, μην λέμε ψέματα τώρα. Ούτε ο σοφρονισμός είναι μια διαδικασία επιβολής. Είναι τιμωρητικό το σύστημα. Αυτό είναι το ζωτικό ψεύδο τη πολιτεία και το πληρώνει. Μάλιστα. Για δεν κοίταξε με θάρρος τον κόσμο και να πει: ακούστε να δείτε, έχω φτιάξει αυτό το σύστημα. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Ακούστε, οι περισσότεροι λοιπόν ήταν επιφυλακτικοί εάν οι συνεντεύξεις αυτές ήταν κάτω από καθεστώς πίεσης. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω. Όχι, ελεύθερος είναι αυτός. Το ξέρω και εγώ, γιατί είχε γίνει και άλλη φορά με άλλες. Διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε τέτοιο καθεστώς πίεσης. Μάλιστα, μου είχαν πει παιδιά που ήταν εκεί μέσα από παλαιότερες εμπειρίες τους, ότι είχαν δώσει συνεντεύξεις και καθοδηγήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων όχι από τους φύλακες, από τους δημοσιογράφους. Αίμα, ψέμα, σπέρμα.
Ναι, άκουσα λοιπόν αθλειότητες που έχουν γίνει από συναδέλφους μου κατά τη διάρκεια τέτοιων συνεντεύξεων. Δηλαδή, να πιάνουν ένα κρατούμενο και να του λένε: πες ότι πήγες στη Σκωτία, πήγες στην Ιρλανδία, μετά ήρθες από εδώ, πήγες από εκεί, χωρίς. Και άλλος έλεγε: μα δεν έχουν πάει. Πώς θα πω τέτοιο πράγμα. Πες το εσύ, γιατί θέλουμε δράση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, συνάδελφοι. Η συνέντευξη με φόντο, κάτι ζωγραφίες τα οποία υποτίθεται κάνανε νεαροί έγκλειστοι. Να έχουν πληρώσει έξω οι καθηγητές για να κάνουν ένα κατεστημένο εκεί πέρα. Ένα. Αφήστε τα, όντως. Αρλούμπες. Οι δικές σας ήταν πολύ γυμνές. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ένας Αλβανός, ο Τζέιμς Αγκάτσι, 21 ετών από την Αλβανία, βρίσκεται στη φυλακή από 18 ετών, με 12 χρόνια κάθειρξη για εμπόριο ναρκωτικών, για χασίς. 45.000 ευρώ πρόστιμο και ισόβια απέλαση. Ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 5 ετών με την οικογένειά του και εγκαταστάθηκε στη Λάρισα. Μιλάει για την υπόθεσή του, για τη δικαιοσύνη στην χώρα μας, για τη ζωή του μέσα στη φυλακή. Πάμε να το δούμε. James Agatz. Αμερικάνικο όνομα. Αλλά από την Αλβανία καταγωγή. Ε? Γεννήθηκε στα Τίρανα. Και είσαι από το Φιέρι καταγωγή σου, James. 21 ετών. Σήμερα, ναι. Πιο μεγάλο φαίνεσαι. Μπορεί, μπορεί με τα γένια. Γρήγορα με στη φυλακή. Ένα χρόνο στη φυλακή είναι περίπου 10 έξω. Είσαι ένα χρόνο μέσα. Όχι. Είναι 2 χρόνια και κάτι. 2 χρόνια και κάτι. Πόσα χρόνια έχεις ποινή? 12 χρόνια κάθεξα. 12 χρόνια. Ναι. Μεγάλη ποινή. Μεγάλη ποινή, ναι. Γιατί παράπτωμα? Με κατηγορούν για ότι έχω πουλήσει ένα κιλό χασίς, αλλά δεν έχουν βρει ποτέ ούτε ένα γραμμάριο στη ζωή μου. Από μαρτυρίες άλλο? Μόνο μία μαρτυρία από ένα παιδί. Αλβανό? Όχι, Έλληνες. Υποτιτούντος χασίς εσύ. Μετά από 6 μήνες που τον πιάσαν, θυμήθηκε να πει ότι εγώ του έδωσα ένα κιλό χασίς. Ένα κιλό. Ένα κιλό και πήρα ποινή 12 χρόνια κάθριξη, 45.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο και ισόβια απέλαση, γιατί είχα και χαρτιά. Είχες χαρτιά? Ναι. Πού 15, ζούσες, ποια πόλη? Στη Λάρισα. Λάρισα. Ναι. Πόσα χρόνια ζούσες στη Λάρισα? 15 χρόνια με την οικογένειά μου, νόμιμα. Πόσο χρόνο ήρθες στην Ελλάδα? 5 χρόνια. Μικρός. Ναι. Σχολείο πήγες? Ναι. Σε Λάρισα? Δημοτικό, ναι. Δημοτικό? Ναι, τελείωσα το δημοτικό και μετά στη συνέχεια δούλευα με τον πατέρα μου. Τι δουλειά έκανες? Ό,τι δουλειά βρίσκαμε, οικοδομή, σε τεχνική εταιρεία. Τι ξέρεις να κάνεις καλά? Τι ξέρω να κάνω καλά, πώς να προλάβω να μάθω μέχρι τα 18 μου που ήμουν έξω. Εσύ Λάρισα είναι μέσα στο χασίσι, έτσι. Έχει πολύ πράγμα εκεί πέρα. Τι να σου πω τώρα, έχει. Ξέρω πω. Τι να πω, μπορεί να έχει απ' όλα, κάποια πόλη δεν έχει εδώ στην Ελλάδα. Άδικα ή δίκαια είσαι εδώ? Άδικα. Η ψυχή σου αυτό είναι. Εγώ να σου πω κάτι, εγώ και ένοχος να ήμουν, εμένα άδικα με βάλανε στη φυλακή. Γιατί για μένα δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο, σοβαρό στοιχείο, ακλόνητο στοιχείο. Γιατί για να πάρεις μια τόσο μεγάλη ποινή, πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία, έτσι. Γιατί άμα δεν υπάρχουν στοιχεία και τον ρίξει τον άλλον μια τόσο μεγάλη ποινή, αν τύχει και κάνει λάθο, εσύ σαν δικαστή, τι θα πει μετά αύριο μεθαύριο σε αυτόν τον άνθρωπο που του κατέστησε στη ζωή? Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό είναι και δύσκολη η δουλειά του δικαστή. Ναι. Δύσκολη και αυτοί δεν την παίρνουν καθόλου σε σοβαρά όμω. Κάποια πληροφορία θα είχαν. Αυτός ο Έλληνας που είπε για σένα τέτοιο πράγμα, ήταν φίλος σου? Όχι, τον γνώριζα μόνο φατσικά. Φατσικά. Ναι, στην ηλικία σου? Ναι, συνομήλικος. Γιατί νομίζεις ότι το έκανε? Αφού όπως μου είπε ο ίδιος αργότερα, όταν μπήκε και αυτός φυλάκι, γιατί εγώ ήμουν έκατσα προφυλάκηση, αυτός δεν έκατσε προφυλάκηση. Όταν όμως πήγαμε στο δικαστήριο, πήρε και αυτός ποινή και όταν το συνάντησα στα κρατητήρια, μου είπε. Γιατί τον ρώτησα, μου είπε, παιδί, έτσι μου είπε η μάνα μου, είπε και έτσι με πρότεινε ο δικηγόρος. Ναι. Και τι του είπες εσύ? Εγώ του είπα, τώρα είσαι χαρούμενος, του είπα και οι δύο μπαίνουμε μέσα στη φυλακή. Τζέμις, είσαι μικρός για εδώ μέσα. Ακόμα κι αν έκανες λάθος. Ναι. Ακόμα κι αν έκανα λάθος. Ακόμα κι αν έκανες λάθος, είσαι μικρός για τα σίδερα. Και φαντάζομαι ότι αλλιώς σκέφτηκες να ζήσεις. Εννοείται. Άλλα σχέδια είχες κάνει.
ποια ήταν τα σχέδιά σου? Ποια να είναι τα σχέδιά μου τώρα, σε αυτή την ηλικία που ήμουν εγώ, όταν βρισκόμουν έξω 18 χρονών, τι σχέδια σοβαρά μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Σοβαρά. Πάντως κάνει κάποια σχέδια. Κάνει κάποια σχέδια, τι να κάνει όμως. Και σου αρέσει στην ηλικία αυτή να σε παίρνουν στα σοβαρά οι άλλοι, όχι να σε παίρνουν στην πλάκα. Ναι, εντάξει. Άρα, αλλιώς τα αφαιρείς, λέει. Θα σου κάνω την κλασική ερώτηση, τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Τι θα ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, δηλαδή τώρα τι θα ήθελα να ήμουν? Ναι. Τι θα ήθελα να ήμουν? Ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν θα πω κάτι συγκεκριμένο, ένας σοβαρός άνθρωπος με μια σοβαρή δουλειά αυτό. Ποια δουλειά θα σου γούστερε πιο πολύ? Πάντως όχι του αστυνομικού και του δικαστή. Γιατί? Του αστυνομικού, αν και σαν θεσμός, είναι σοβαρός θεσμός. Και γιατί είναι σοβαρός? Είναι σοβαρός γιατί έχει σαν προτεραιότητα αστυνομικός να προστατεύει τον πολίτη. Αλλά στη σημερινή Ελλάδα, με τα σημερινά δεδομένα, με τους σημερινούς δηλαδή αστυνομικούς, γίνεται ακριβώς το αντίθετο πολλές φορές. Βλέπουμε ότι αδικούν, ξυλοκοπούν, δηλαδή υπάρχει κατάχρηση εξουσίας. Γιατί όταν παίρνει στη δούλεψή του το κράτος, το πιτσιρικά που μόλις τελείωσε να πούμε τα ΤΕΗ, να πούμε κέντρο για ξύλο όταν ήταν μικρό στα σχολεία και έχει ποιος ξέρει τι αντιλήψη και το παίρνει με 800 ευρώ, να πούμε μόνο επειδή τελείωσε μια σχολή, το παίρνει στη δούλεψή του και ξαφνικά βάζει ένα όπλο στη ζώνη του, να πούμε, και ένα γκλόπ και νιώθει ότι και δένει. Τι θα γίνει όταν θα πιάσει κάποιον που δεν του αρέσει έξω? Δεν θα τον χτυπήσει? Θα τον χτυπήσει. Αυτό θα γίνει. Αυτό δεν είναι παράνομο όμως? Αυτό θα είναι πιο παράνομος μετά από τον παράνομο που έπιασε. Γιατί είναι και επίοργος. Τα ξέρεις καλά, βλέπω. Το έχεις μελετήσει το θέμα. Εντάξει. Ναι, η αστυνομία είναι ένα σώμα κατασταλτικό. Ναι. Που η καταστολή δεν αρέσει κανέναν άνθρωπο, ούτε στον αστυνομικό. Ναι, εντάξει, εγώ δεν μιλάω για τα μάτια. Εγώ μιλάω για το και τον απλό αστυνομικό. Ναι, λέω ούτε στον αστυνομικό όταν την υφίσταται ο ίδιος, έτσι. Ναι. Γιατί έχουν πολλές φορές αστυνομικούς θύματα συναδέλφων τους. Αλλά δυστυχώς η εξουσία είναι δύσκολο πράγμα για έναν άνθρωπο. Ναι, η εξουσία είναι. Θέλει, δηλαδή, πέρας. Άμα θες να δοκιμάσεις έναν άνθρωπο, να δεις τι άνθρωπος είναι, δώσ' του εξουσία. Και του δικαστή που μου είπες? Του δικαστή. Είναι μια δύσκολη δουλειά, γιατί άμα πάρεις μια λάθος απόφαση, έχεις πάρει μια ζωή. Αν και να έχεις συνείδηση, έτσι, και να σε πονάει αυτό, να σκέφτεσαι, ναι, ότι αν εγώ καταστρέψω. Ναι, αλλά εγώ να... με αυτά που έχω δει, με τη λίγη εμπειρία που έχω, γιατί έχω πάει 5, 6, 10 φορές όπως έχω πάει, δεν έχω δει να έχουν συνείδηση. Δηλαδή, δεν τους έχω... δηλαδή φαντάζομαι ότι εγώ είμαι από 18 χρονών στη φυλακή, έτσι. Οπότε η δικιά μου περίπτωση ξεχωρίζει λίγο από τις υπόλοιπες των υπόλοιπων κρατουμένων που έχουν να κάνουν αυτοί. Δηλαδή άλλο ένας 40χρονος, 30χρονος και άλλο όταν έχεις ένα παιδί 18 χρονών. Μάλιστα. Εντάξει, δεν το πρόσεξες και πολύ το θέμα. Το πρόσεξα απόλυτα. Είσαι πορωμένος με αυτή την ιστορία και... Για τον απλό κόσμο όμως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η θέση, η άποψη και η συμπεριφορά. Και για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πίστευα θα ακούσω κάτι άλλο. Με την έννοια ότι θα ακούσω πάλι το ίδιο. Αλλά αυτό δεν το λέω ούτε για να λιδωρήσω, ούτε να απαξιώσω το συγκεκριμένο άνθρωπο ή να πω ότι αυτά που λένε ψέματα. Κοιτάξτε να δείτε, πολλές από τις αιτιάσεις και τις αναφορές συμφωνώ κι εγώ. Τι πίστευε ότι. Και εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ένοχος ένοχο ούπι. Δεν μπορεί, επειδή σε κατηγοράει ο ρουφιάνος, όπως λένε οι κρατούμενοι, ή ο συνεργός σου να σε δικάζουν. Το κατομολογία πίστευα ότι έχει καταργηθεί από το 1995. Είναι ζητήματα τα οποία έχουμε αναδείξει εμείς σαν εργαζόμενοι. Τι είναι αυτό που πίστευες ότι θα ακούσεις και δεν άκουσες? Να σας πω και κάτι άλλο. Όπως πίστευα και θέλω να πιστεύω, θα σταματήσουν να υπάρχουν δικογραφίες ή καταδικαστικές αποφάσεις στη λογική πούλησε σε άγνωστους έναντι άγνωστο ανταλλάγματος, άγνωστη ποσότητα ναρκωτικών σε άγνωστο σημείο. Ποιος τον διάτανε το γνωστό και του δίνει στο άλλον 20 χρόνια φυλακή? Αυτά συμβαίνουν και είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τα κατάλληλα θεσμικά όργανα του κράτους. Αλλά από αυτό και, από αυτό και μετά δεν είναι ότι. Τώρα που αναφέρατε. Ναι, είναι δικογραφία, κύριε. Συγγνώμη, δεν το ονομάσαι. Τσαγκάρη. Κύριε Τσαγκάρη, συγγνώμη. Πούλησε άγνωστο σε άγνωστο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Το 1/3 των τοξικομανών ή αν θέλετε και των πρεζεμπόρων. Κατά τη δικογραφία πρεζέμπορη, είναι έτσι.
έναντι αγνώστου ανταλλάγματος, πούλησε σε αγνώστου, σε άγνωστο μέρος, άγνωστη ποσότητα. Είναι μια κατηγορία που πάει στον οποιονδήποτε, βέβαια. Βέβαια. Δεν πάει στον οποιονδήποτε, γιατί έχει πιάσει κάποια ναρκωτικά αυτόν πάνω. Ισχύουν τα κενά που αναφέρει, αλλά αυτά τα βάζει σε κάποιον που το βρήκε κενά κιλό. Να σας πω όμως γιατί δεν ισχύουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί είναι και μια άλλη μόδα τώρα στα ελληνικά δικαστήρια. Φτάσαμε να έχουν περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις από ό,τι έχει το σύνολο. Όπα, γιατί δεν τη βάζουν τα ναρκωτικά την εγκληματική οργάνωση. Παντού μπαίνει. Άρα λοιπόν. Και στους φυλάκους μπαίνει. Άρα λοιπόν, μπορεί να πιάσουμε σε μένα ναρκωτικά, αλλά όταν είμαστε εγκληματική οργάνωση 15, είναι σαν να έχουν πιάσει και στους 15. Δεν έχουν πιάσει λοιπόν σε έναν. Όχι, εγκληματική είναι άλλο τα δίκημα τη εγκληματική, άλλο τα ναρκωτικά. Τέλος πάντων. Όχι, δεν έχουν βάλει στα. Πάρα πολλές αποφάσεις. Όπλο έχει γίνει αυτή. Να έχουν βάλει εγκληματική στα ναρκωτικά. Όπλο στα χέρια. Αλλά όχι να έχουν βάλει ναρκωτικά στην εγκληματική. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Κύριε Ραβαντινέ, κύριε Πλεύρη, χειριζόμαστε μια υπόθεση με τον κύριο Διαλυνά, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δει το φως δημοσιότητας. Πρέπει. Όπου εφέτης δικαστής. Πρέπει. Παίρνει το χειρόγραφο ενός επιχειρηματία εφοπλιστή και συντάσσει το κατηγορητήριο. Λησμονώντας να βγάλει το πρώτο πρόσωπο του συντάκτη. Για το έγραψε, ναι. Δηλαδή την απόφαση την έβγαλε ο κατηγορούμενος. Δεν θυμάστε στο παραδικαστικό, εσείς δεν είχατε αποκαλύψει την απόφαση, το ιερό γράψιμο κάποιων δημογραφών. Ναι, την απόφαση. Και το ιερό του γράψιμου. Αυτά τα έγγραφα θα πάνε, θα τεθούν υπόψη του Προέδρου. Τετάρτη. Του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέως και του Αρμοδίου Δικαστήριου. Βέβαια. Όπου θα μείνει έκπληκτος ο ελληνικός λαός, γιατί δικαστής, για να καταλάβετε δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, πόσοι από αυτούς έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο, καθαρογράφει την απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη το υπόμνημα του κατηγορουμένου, ο οποίος είναι πανίσχυρος, ένα από τα ισχυρότερα ονόματα στην Ελλάδα, και χρησιμοποιεί το πρώτο πρόσωπο που έχει δώσει στον δικαστή κατόπιν συνεννόησης. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσανε οι κρατούμενοι να διαλέγουν τις έδρες, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πάμε. Βλέπεις, κόβονται, κάνουν τα πάντα να αποφύγουν μία έδρα να πάρει στην άλλη. Πάμε. Γιατί τα κάνουν αυτά. Πάμε, αφού θέλετε τα σκληρά, λοιπόν, θα τα δείτε κι αυτά. Τους ξέρουν, όχι, όχι δεν είναι αναγκαστικά το υπόπτο. Συμφωνώ. Απ' την ανάποδη μεριά το λέω εγώ. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε τη συνέχεια αυτής της συνέντευξης, σας παρακαλώ να κλείσει για να πάμε στην επόμενη. Τι εννοείστε. Πόσες φορές δικάστηκε στη ζωή σου? Μία φορά. Ναι. Επομένως, γιατί λες? Έχω ξαναπάει, μου έχουν δώσει αναβολή. Ναι, γιατί δηλαδή, λες? Ας σου πω ένα περιστατικό τώρα. Είχα πάει στο συμβούλιο του εξαμήνου που γίνεται. Τώρα δεν στέλνουν πια, από ό,τι ξέρω. Και ήταν μια μεγάλη πρόεδρος εκεί στη Κοζάνη που κάνει τα εφετεία. Μεγάλη πρόεδρος. Πολύ εξακουστή με όνομα στην Ελλάδα. Μπορεί να πάει Άριο Πάγο, έχω ακούσει, δεν ξέρω. Και να φανταστείς ότι η συγκατηγορούμενη μου ήταν έξω. Τους πιάσανε τα ναρκωτικά, τις ζυγαριές, όλα αυτά τα πιάσανε σε αυτό, σε μένα ούτε ένα εύρημα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για υποθέσεις ναρκωτικών, πιο πολλοί έχουν να κάνουν τα ευρήματα. Έτσι, δεν είναι όπως οι ληστείες και τα αυτά που είναι τα όπλα, τα αποτυπώματα, οι μάρτυρες. Όταν μιλάμε για ναρκωτικά, είναι τα ευρήματα. Εμένα δεν υπάρχει ούτε ένα εύρημα στην υπόθεση μου. Και οι άλλοι ήταν έξω. Αλλά ήταν Έλληνες. Έτσι. Εγώ ήμουν Αλβανός και όταν με συλλάβανε, μάλιστα είχα ένα σοβαρό τροχαίο και είχα σπασμένη τη κνήμη και το βλέπεις εδώ πέρα. Είχα ένα γύψο από εδώ μέχρι εδώ. Δεν ήμουνα για φυλακή. Δηλαδή, και ένοχος να ήμουνα, δεν έπρεπε να με προφυλακίσουνε. Γιατί δεν μπορούσα να πλύνω ένα κουτάλι εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω ένα μπάνιο, γιατί μπορούσα να γλιστρήσω με τις πατερίτσες στα πλακάκια, τα είδες και εσύ πώς είναι. Ναι, αλλά αυτός ο ανακριτής με προφυλάκησε και αυτούς τους άφησε έξω. Φαντάσου, ρατσισμός. Έχοντας χαρτιά 15 χρόνια στην Ελλάδα, έτσι. Εντάξει, αλλά. Και που λες γι' αυτό στο συμβούλιο, για να το τελειώσω. Πήγα σε αυτή την πρόεδρο, πήγα με δικηγόρο, με χαρτιά, συμβούλιο, σπιτιού και όλα αυτά δηλαδή που θα μπορούσε, της έδιναν άνετα το δικαίωμα να μου επιτρέψει να βγω δηλαδή όπως τους άλλους συγκατηγορούμενους έξω με εγγύηση. Και όπως το σκεφτόταν, ρώτησε μια εκεί πέρα που δούλευε, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η εισαγγελία, δεν ξέρω. Και ρώτησε, έχει οριστεί το δικαστήριο του? Και λέει αυτή, ναι, σε πότε? Για 2 μήνες. Και μου λέει, άμορε, 2 μήνες είναι, μου λέει, κάνει υπομονή 2 μήνες. Εγώ όμως όταν πήγα μετά από 2 μήνες, έτυχα πάνω σε απεργία. Όταν ξαναπήγα, ήταν άλλη έδρα, έπεσα σε κακιά έδρα και ορίστε που είναι εδώ τώρα.
αυτοί οι δύο μήνες οι δικοί της, τι μου κάνανε. Που και έτσι να ήταν δύο μήνες, γιατί δύο μήνες. Πιστεύεις ότι όλοι οι δικαστές είναι το ίδιο? Όχι. Δεν φανταζόσουν ποτέ τη ζωή σου μες στα σύνορα. Όχι. Αλλά... Να, που το καταφέρνει. Οικογένεια έχεις? Ναι. Μεγάλη? Έχω κάτι αδέρφια, γονείς. Κάτι αδέρφια, πόσα έχεις? Δύο αδέρφια εγώ δεν έχω. Πού ζουν οι γονείς σου? Εδώ, Ελλάδα. Πού είναι? Λάρισα. Στη Λάρισα. Θα ξαναπάς κοντά τους? Αυτό θέλω, αλλά δεν με αφήνουν. Δεν θα φύγεις από Ελλάδα? Όχι. Θες να μείνεις εδώ? Ναι. Κάποια άλλα παιδιά από την Αλβανία θέλουν να φύγουν? Ναι. Εσύ θες να μείνεις? Εντάξει, όταν εγώ έχω 15 χρόνια εδώ πέρα, έχω 5 χρονών, 15-16 χρόνια εδώ. Εντάξει, αισθάνεσαι καθόλου Έλληνας μέσα σου? Έλληνας. Και ο Έλληνας ένας άνθρωπος είναι, και ο Αλβανός ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος είναι, αλλά εμένα μου αρέσει που οι Αλβανοί λένε όχι, αισθάνομαι Αλβανός. Μ' αρέσει αυτό. Εγώ όχι, δεν το έχω αυτό να πω αισθάνομαι Έλληνας, γιατί εγώ, παράδειγμα, με τα τόσα χρόνια που έχω εδώ, θα μπορούσα να πάρω, αν δεν γινόταν αυτό, και ελληνικά χαρτιά, αλλά δεν θα το έκανα. Γιατί πιστεύω, από όπου κι αν είναι ένας άνθρωπος, όχι μόνο από την Αλβανία δηλαδή, και από όπου και να ήμουνα, όχι ότι είμαι εθνικιστής Αλβανός δηλαδή, από όπου και να ήμουνα δεν θα άλλαζα τη χώρα μου. Όχι γιατί είμαι τρελαμένος, πώς να το πω, φανατικός με τη χώρα μου, απλώς πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να αλλάζει αυτό που είναι, ούτε στα χαρτιά. Η ανθρωπιά και η μπέσα. Και η μπέσα. Είναι σπάνιο αυτό που είπες τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, σπάνιο. Γιατί μου αρέσει, γιατί είναι δική σας λέξη και τη συζητώ με όλα τα παιδιά από την Αλβανία. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Μπέσα σημαίνει να είσαι ίσιος. Ναι, να κρατάς τον λόγο σου. Να κρατάς τον λόγο σου. Έχεις μπέσα? Θεωρώ ότι έχω μπόλι. Σ' αρέσει? Απλώς δεν έχω μπέσα. Δεν υπόσχομαι πράγματα που δεν μπορώ να κάνω αυτά. Έτσι. Και αυτό μπέσα είναι. Ναι, αυτό. Γιατί άμα υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Κοπέλα έχεις? Ναι. Είναι πιστή? Τώρα ποιος το ξέρει αυτό? Όχι, σε στηρίζει. Α, σε θέμα στήριξης, ναι. Σε στηρίζει τώρα, την δύσκολη ώρα. Ναι. Το πιστή δεν το ξέρει κανένας. Ναι. Αλβανίδα είναι? Όχι, Ελληνίδα. Ελληνίδα είναι το παιδό σου. Εδώ μέσα ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σου? Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι αυτός. Ναι. Γιατί, όπως διάβασα σε ένα βιβλίο εδώ πέρα με φιλοσοφίες, όποιος νικάει τον εαυτό του, δεν πολεμάει με κανέναν. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα και πολύ σωστή κουβέντα. Πολύ νόημα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις όταν βγεις από εδώ? Τι σκέφτομαι να κάνω? Τώρα πόσα μπορώ να κάνω δεν ξέρω, γιατί... Όπως είπα, όταν έχεις. Εντάξει, ποινή φεύγει. Τα 45.000 ευρώ πρόστιμο, άμα θέλω να μείνω στην Ελλάδα, είναι ένα πρόβλημα. Η σόβια απέλαση, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνω και πώς θα το κάνω. Είναι όλα στον αέρα. Δηλαδή, όταν είσαι εδώ μέσα, είναι όλα στον αέρα. Και τα 45.000, αν δεν τα πληρώσεις, τι θα γίνει? Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί όπως βλέπω τους μεγαλοφιλέτες στο δημόσιο, τους βάζουν φυλακή. Και θα έχει γούστο να βγω από τη φυλακή και να με βάλουν φυλακή για τη φυλακή. Σαν μεγαλοφιλέτη. Ναι, του φυλακή για τη φυλακή. Ναι. Δηλαδή είναι γελίο πραγματικά. Τι γνώμη έχεις για τους εμπόρους ναρκωτικών? Για τους εμπόρους ναρκωτικών. Κοκαίνες, ηρωίνες. Εντάξει, τώρα. Από τη στιγμή που άλλος θέλει να πει ναρκωτικά, δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας, πιστεύω. Γιατί η γνώμη μου είναι οι ναρκωμανίδες δεν είναι μόνο αυτοί που ο κόσμος τους δείχνει με το δάχτυλο. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που έχουν μεγάλο πόνο από μέσα τους, πιστεύω. Πολύ μεγάλο πόνο, έχουν ζήσει πολλά και τα ναρκωτικά τους κρατάνε. Είναι κάτι σαν παυσίπονο για αυτούς. Ναι, αλλά είναι αρρώστια μεγάλη. Είναι αρρώστια, ναι. Και είναι και θάνατος. Και θάνατος. Οπότε, αλλά είναι, πώς να το πω, καθένας το κάνει με τη θέλησή του. Ναι, αλλά είναι ένας πόλεμος που εμείς σαν κοινωνία πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι σωστό, ναι. Αλλά από τη στιγμή, λέω εγώ τώρα, ότι ας πούμε ότι εγώ είμαι έμπορας και με πιάνουν και με βάζουν μέσα, δεν κερδίζουν κάτι, γιατί μόλις μπορώ εγώ θα πάρω ένα άλλη δέκατη θέση. Να, δεν γίνεται και αλλιώς να αφήνουν τους εμπόρους να κυκλοφορούν. Εγώ θα σου πω το άλλο, ότι στην Αμερική τη δεκαετία του 30, δεν θυμάμαι, υπήρχε υποτοαπαγόρευση. Ναι. Και ο Αλ Καπόνε έκανε χρυσές δουλειές.
Αλλά μόλις σταμάτησε αυτό, όχι μόνο ο Αλκαπόν, όλοι οι κόζανοί, αυτές οι ιεραρχίες που υπήρχαν τότε, κάνανε χρυσές δουλειές. Με το που σταμάτησε αυτό, δηλαδή γίνανε πάλι νόμιμα, έπαψε να έχει ζήτηση. Όταν κάτι είναι παράνομο, δηλαδή έχει ζήτηση από μόνο του. Επειδή αύριο θα κάνεις οικογένεια, έτσι, θα έχεις παιδιά. Πώς σκέφτεσαι ότι η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα? Κοινωνία είναι, ξεκινάει από σπίτι, εγώ πιστεύω. Άμα κάποιος, δηλαδή ένας γονέας, προετοιμάσει σωστά το παιδί του, δεν έχει λόγο γιατί το παιδί του να πάει να πει ναρκωτικά. Άμα το παιδί του είναι ξύπνιο, δηλαδή. Δεν του τα δώσει κανένας με το ζόρι. Άμα δηλαδή ο γονέας που οφείλει να δώσει τα εφόδια, και δεν μιλάμε τα εφόδια να του δώσει τα βιβλία για να πάει στο πλοίο, να του δώσει τα εφόδια, να του φωτίσει, να του βάλει μυαλό, του πει τα πράγματα πώς είναι και του δώσει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιο, να καταλάβει τι γίνεται με τα ναρκωτικά. Και όχι μόνο τα ναρκωτικά, και πάρα πολλοί άλλοι κίνδυνοι που υπάρχουν έξω, ίσως αυτό το παιδί να αντέξει. Η μεγαλύτερη θωράκιση δηλαδή είναι... Το σπίτι. Το σπίτι. Ο εαυτός σου. Όταν, επειδή μιλήσαμε για παιδιά, όταν ο άλλος είναι παιδί, δεν μπορεί να έχει προσωπικότητα μεγάλη, να μπορεί να θωρακίζεται μέσα από τον εαυτό του, να αντέχει. Άμα δεν περάσει πρώτα μερικά πράγματα, δεν μπορεί, πιστεύω, ένας άνθρωπος να το αποκτήσει. Και στα παιδιά σου τι θα λες αύριο? Τι έχεις σκεφτεί? Δεν έχω σκεφτεί παιδιά τώρα. Εδώ κοίτα που είμαι τώρα ακόμα. Είναι μεγάλο το ταξίδι. Τι να σκεφτώ παιδιά όταν εδώ από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Δηλαδή εδώ που έχουμε 12 μπορούμε να πάμε στα ισόβια. Έχουμε ακούσει τόσα και τόσα. Ή εδώ που ζούμε τώρα μπορούμε να μην ζούμε αύριο. Γιατί έγινε ένα σκαβά, έγινε κάτι. Καταλάβες. Ναι. Καλή δύναμη σου έχουμε. Ευχαριστώ. Ήταν αρκετά ειλικρινής. Έτσι, από την ηλικία των 5 ετών ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν, στα περισσότερα ήταν ειλικρινής. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα που είπε ότι είμαι Αλβανός και δεν αλλάζει. Εντάξει, μεγάλωσα στην Ελλάδα, το εκτιμώ. Όχι, γιατί δέχει. Περισσότεροι από αυτούς πουλάνε τα πάντα. Μάλλον αρκετοί. Αυτό ήταν άντρας κανονικός. Ούτε Αλβανός είπε, ούτε Έλληνας. Είπε. Ναι, αλλά δέχομαι την καταγωγή μου. Αλλά αυτό το παιδί είναι Έλληνας. Είναι από τα 5 του χρόνια στην Ελλάδα. Όλες οι παραστάσεις είναι εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, οι παραστάσεις είναι ελληνικές. Και... η κοπέλα του είναι Ελληνίδα. Οι γονείς του ζουν στη Λάρισα. Δεν τον συνδέει κάτι με την Αλβανία. Τι το λέτε. Αυτός, εγώ... Δηλαδή την τρίτη γενιά μετανάστες στην Αμερική, τους Έλληνες, δεν τους λέει τίποτα η Ελλάδα. Να το πιστέψουμε γι' αυτό. Τι μπορεί... προσδοκούμε τότε. Καλά, θα αστειεύεστε να... φυσικά. Έτσι. Γιατί να λέει... Γιατί. Η τρίτη γενιά δεν μιλάει ούτε ελληνικά. Γιατί να είμαι εγώ Έλληνας η αιτία να τον κάνω να αλλάξει πατρίδα αυτός ο άνθρωπος. Άμα νιώθει έτσι. Όχι, όχι, είναι ωραίο για... που δέχεται ότι είναι Αλβανός. Αυτός είναι, αλλά αν πάει στην Αλβανία, αυτός είναι πιο ξένος από την Ελλάδα. Δεν το λέτε, μόνο για τους Πόντιους ισχύει αυτό, για τους Έλληνες. Εμείς είμαστε άπατες. Συγγνώμη, ο Αμπετοκούμπο είναι πιο Έλληνας που έχει πάει τώρα στο NBA και θριαμβεύει. Και αυτό το παιδί το είχαμε με ένα κασελάκι εδώ πέρα και πούλαγε παστέλια. Και τσίχλες και καραμέλες. Συγγνώμη, και αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι. Ξέρετε πως οι άλλοι με τον Αντετοκούνμπο ακόμα πουλάνε παστέλια. Άλλο σας λέω. Δεν βλέπουμε εκείνο που ξεφεύγει. Δεν... Ότι συνεχίζουν να πουλάνε παστέλια κάποιοι και πεινάνε στην Ελλάδα είναι αλήθεια. Εγώ έχω την ίδια άποψη. Ότι είναι πολύ αξιοπρεπές να δηλώνει Αλβανός, αλλά από την άλλη πλευρά σας λέει ότι δεν με συνδέει κάτι με την Αλβανία. Μα θα είναι ξένος, αν πάει στην Αλβανία, ναι. Θα είναι ξένος αυτής. Μα είναι ξένος ο άνθρωπος. Καλά τώρα, ακούστε με τις αλλιώς. Και μάλιστα να σας πω ένα λεπτό, κύριε Ραβαντίνε. Είναι διχασμένα αυτά τα παιδιά, διότι... Καθόλου. Πώς, μέσα τους. Διχασμένα δεν είναι. Λοιπόν, κάποια τώρα... είναι πονηρά παμπόνηρα και κάποια είναι ειλικρινέστατα. Πονηρά παμπόνηρα είναι αυτά που λένε με και έτσι, με κι αλλιώς. Και τίμια και λεβέντικα αυτά που λέμε εγώ είμαι Έλληνας, εγώ είμαι Αλβανός. Ωραία τα λέω, Ραβάντα. Έχω ζήσει μαζί τους, ξέρω. Και ποσοστά εκεί. Και το μεγαλύτερο που σας λέω, δεν είπε κάτι διαφορετικό. Περιμένω από ένα κρατούμενο να βγει, όπως έχουν κάνει κάποιοι, να πει ναι, κύριε, το έκανα, είμαι ένοχος. Ή να πει κάτι, εδώ αυτό δεν το έκανα, αλλά έχω κάνει άλλα 5. Αυτό ότι κατά λάθος μπήκα φυλακή, δεν γνώριζα την μπάτσα, με πήραν στο λαιμό τους ή με στήσανε η μπάτση, μου κάνανε. Αυτά είναι, εγώ κοιτάω τους κρατούμενους στα μάτια και τους το λέω και μέσα στη φυλακή. Σταματήσατε το παραμύθι. Δεν υπάρχει αθώος στη φυλακή. Κακοδικασμένος υπάρχει. Ο επόμενος... Ή αθώος με την έννοια να έχει περάσει δηλαδή πρώτο βαθμό και δεύτερο βαθμό κρίσης
και να παραμένει μέσα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η επόμενη... Κακοδικασμένη πάρα πολύ. Πάντως, αν με επιτρέπετε απλώς για να δούμε λίγο αυτό το οποίο λέει, ακούει άλλο στα 12 χρόνια. Κοιτάξτε, γιατί τα ναρκωτικά με τον παλιό νόμο, φαντάζομαι που δικάστηκε, γιατί λέει δικάστηκε 18 χρόνια, ξεκινούσαν από τα 10. Δηλαδή, αν είναι αθώος, βέβαια, κακώς βρίσκεται έστω και μια μέρα. Αν είναι ένοχος όμως, η ποινή, βάσει της ποινής που υπάρχει, είναι σχετικά χαμηλή. Θέλω να σας πω ότι η επόμενη συνέντευξη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο Ρέντα Αλή Μοχάμεντ, 21 ετών από το Μαρόκο, βρίσκεται στη φυλακή για κλοπές. Τελείωσε το σχολείο στο Μαρόκο, σπούδασε τεχνικός υπολογιστών, μιλάει 7 γλώσσες. Όπως συγγνώμη, όπως αλήθεια έπεσε αυτό, ότι αν ήταν Έλληνας, μπορεί να του είχαν δώσει εγγύηση. Ακούστε, είναι ορφανός από πατέρα. Να μην είχε μπει δηλαδή. Είναι ορφανός από πατέρα και η μητέρα του ζει στην Ελβετία. Παρότι τον έχει καλέσει η μητέρα του στην Ελβετία, αρνείται να πάει εκεί. Η παραβατική του συμπεριφορά άρχισε από την ηλικία των 16 ετών. Αμήχανα ειλικρινής, παραδέχεται ότι εγκατέλειψε το σπίτι του εξαιτίας της συμπεριφοράς της οικογένειάς του. Θα δείτε για ποιο λόγο. Αλλά πρώτα θα πάμε σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε κοντά σας. Πάμε στην επόμενη συνέντευξη. Αφού επισημάνω αυτό που είπε ο κύριος Αραβαντινός τώρα στο διάλειμμα, αυτά πρέπει να πούμε τώρα, γιατί δεν τα λέτε. Μα αφού είναι άλλη ατζέντα. Δεν είναι οι ποινές όλα αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η ατζέντα δηλαδή. Ατζέντα... Εσείς την καθορίσατε. Εσείς θα την καθορίσετε. Να μιλήσουμε πώς είναι το παιδί. Την ατζέντα την καθορίζουν. Τι έκανα, πόσο Αλβανός ήταν, πόσο Έλληνας. Έχει σημασία. Εγώ έχω λίγο ξεκάθαρες σε αυτά. Συγγνώμη, λίγο ψυχρός αυτά. Δηλαδή, γιατί μεταφέρω τους δικούς προβληματισμούς. Μα γι' αυτό είστε και εδώ, γιατί έχετε εμπειρία. Ο κύριος Ιωάννου ασχολείται με κατασκευές πλοίων. Δεν ασχολείται με το. Αλλά οπωσδήποτε έχει μια εμπειρία από τη ζωή. Νομίζω ότι έχει γνωρίσει άτομα με παραβατικότητα. Εγώ θέλω να. Με τη διαφορά. Για να καταλάβει ότι, ο κόσμος τι λέγαμε. Με τη διαφορά, ένα λεπτό. Ότι ο Τσαριτσάνης, ο οποίος καταδικάστηκε, έφαγε 22 χρόνια για 2.500 ευρώ, τόσα πρόλαβε να κλέψει, να ληστέψει. Όχι, τόσα βρήκε. Ναι, τόσα, το λέμε έτσι όπως τόσα βρήκε, τόσα αν έδωσε και 30.000 θα τα έπαιρνε. Εντάξει, πάντως τόσα. Ναι. Εγώ γνωρίζω κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου, οι οποίοι χειρίζονται δισεκατομμύρια, έχουν κατακλέψει την κοινωνία και είναι έξω. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Και είναι και κύριοι. Και τους συμπεριφέρονται όλοι με το σας και με το σεις. Επομένως, αυτά λαμβάνονται υπόψη. Διότι δεν δικάζουν μόνο οι δικαστές. Δικάζει και ο κόσμος. Βέβαια, άρα η απαξία της συμπεριφοράς της ληστείας δεν είναι το ποσό ως ποσό. Η συμπεριφορά είναι ίδια. Η συμπεριφορά ότι παίρνω ένα όπλο. Σωστά. Και μπαίνω μέσα και θέτω σε κίνδυνο ζωές. Πάμε. Και αυτό που στη συνέχεια γίνεται και βιασμός. Αυτή είναι η διαφορά. Και τη γυναίκα η απάτη, μέσα που σε κλέβει. Μπορεί να έχει άλλη απαξία. Αλλά η ληστεία έχει προσβολή και τη. Ποιος από εσάς εκτός από τον κύριο Αραβαντινό έχει πάει στις φυλακές του Αυλώνα? Έχουμε πάει στα επισκεπτήρια εμείς. Έχει, ο κύριος Πλεύρης έχει δει. Αυτό λέω. Έχετε ναι, πάει. Βεβαίως, ναι. Έχετε πελάτες εκεί δηλαδή. Παντού έχουμε πελάτες. Ποινικό κάνουμε, κύριε Τριανταφυλλόπουλο. Όχι, αυτό εννοώ. Δεν με πήγατε. Με την Επιτροπή της Βουλής. Ναι, ναι, δεν πήγα. Με την Επιτροπή της Βουλής δεν είχα πάει στην Αυλώνα. Είχαμε πάει μέσα στον Κορυδαλό. Κορυδαλό πάμε, βλέπουμε πελάτες. Στον Αυλώνα πήγε μια Επιτροπή της Βουλής και από ό,τι μου έλεγαν τα παιδιά, του ζήτησαν απλά πράγματα. Το φαρμακείο, τις μπάλες, τις φανέλες, κάποιους ανεμιστήρες για το καλοκαίρι. Κάτι πήγες και εσύ εκεί. Να τα λέω εγώ αφού δεν τα λες εσύ. Δεν τα πήγα εγώ. Εντάξει, εσύ τα πήγες. Ποιος τα πήγε? Πήγανε φορτηγά με πράγματα ναι, από κόσμο που ευαισθητοποιήθηκε και είναι προς τιμήν. Είναι φιλότιμος ο ελληνικός, πάντα προστρέχει στις φυλακές. Έτσι, από απλούς πολίτες, οι οποίοι προσέφεραν το υστέρημά τους, κινητοποιούμενοι από εμένα μέχρι σπουδαίους υπαλληλούς. Είναι και τα στελέχη εκεί της φυλακής, οι διευθύντες, αρχιφύλακας, που ψάχνουν να βρουν ανθρώπους να κινητοποιήσουν κι αυτοί. Επιχειρηματίες. Ναι. Όμως, εμένα τα παιδιά με ενοχλεί πολύ όλα αυτά να αφήνονται στην ελεημοσύνη και στην καλή διάθεση κάποιων ανθρώπων, όταν αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνει το κράτος.
Ποια κράτος, κύριε, κύριε, αυτό το κράτος, τι τώρα... 2 ευρώ για 3 γεύματα δίνει. Αυτό το κράτος. Που γίνεται και καμιά... Αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος που έχει υποχρέωση. Λοιπόν, δείτε την περίπτωση του Ρέντ Αλί Μοχάμεντ, διότι οι φυλακές του Αυλώνα είναι πολυπολιτισμικές. Δηλαδή υπάρχει πτέρυγα με τους Έλληνες. Υπάρχει πτέρυγα με τους Ασιάτες. Αυτό να το πούμε κιόλας. Το 60% είναι άλλο θα πει στις φυλακές. Πτέρυγα... Στα ανήλικα πάνω από 70. Ακούστε. Γενικώς, στο σύνολο. Είναι οι Έλληνες, οι Αλβανοί, οι Ασιάτες και οι Τσιγκάνοι. Λοιπόν, είναι απίστευτο. Τέτοια στατιστική πάντως έχει μια σημασία να πούμε ότι εμείς δεν φτιάξαμε στην Αμερική όταν πήγαμε να πλύνουμε πιάτα σαν οικονομικοί μετανάστες. Εμείς όταν πήγαμε στην Αμερική για να το γνωρίζουμε. Ήσαν ανθρακορύχοι. Τέτοια πήγαμε... στατιστική στις φυλακές δεν φτιάξαμε. Οι Έλληνες όταν πήγαν στην Αμερική, επειδή δεν το γνωρίζετε. Δημιούργησαν τη σκληρότερη μαφία η οποία αντιμετωπίστηκε μόνο από τους Ιταλούς. Δηλαδή. Όχι. Επέτρεψαν στους Ιταλούς να αναπτυχθούν, διότι η μαφία την οποία δημιούργησαν οι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική ήταν μοναδική, για όσους γνωρίζουν την ιστορία. Συγγνώμη, η μαφία είναι άλλο. Η μαφία είναι άλλο. Η ελληνική μαφία, λοιπόν, των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν μία από τις σκληρότερες. Εντάξει. Μετά ήρθαν οι Ντίλιγκερ και οι Αλκαπόνε. Ακούστε κάτι, δεν... Γνωρίζουμε πόσο έχουν βασανιστεί οι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική, Αυστραλία, Βέλγιο, Ανθρακορυχία, στοές, βρωμοδουλειές. Ότι... Όμως είχαμε και αυτό το κομμάτι. Μπορεί να είχαμε ένα μικρό ποσοστό. Εγώ πιστεύω όμως οι Έλληνες. Λέω ποσοστό φυλάκι. Ακούστε, το θέμα δεν είναι συγκριτικό. Δεν σεβαστήκαμε τους κανόνες. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. Ένα λεπτό. Δεν το κάνουμε. Συνεχώς δεν το κάνουμε. Η μάχη του Μαραθώνα και των Θερμοπυλών. Είχαμε μία από τις σκληρότερες μαφίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ άλλο θέλω να πω το σοφρονιστικό. Για λόγους δικού μου έτσι. Ο υπερπληθυσμός σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και το μετάστημα. Έχω ασχοληθεί. Στο διάλειμμα έλεγα. Στον κύριο Ιωάννου και στο Δημήτρη, το φίλο μου, το εξής. Υπάρχει ένα βιβλίο ενός καθηγητή όπου λέει το εξής. Πράγματι και οι Έλληνες είχαν μαφιόζους και οι Κινέζοι και οι Ιταλοί. Όμως ασχολήθηκαν με το εμπόριο λευκής σαρκός, με τα ναρκωτικά, με τα όπλα. Εκείνοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με τις δολοφονίες, ξέρετε ποια ποσοστά είναι. Ήταν και συγκεκριμένοι λαοί. Πορτορικάνοι. Αυτός δηλαδή ο οποίος παίρνει το όπλο, παίρνει το μαχαίρι και πάει σκοτώνει. Πορτορικάνοι και ένα μεγάλο ποσοστό είναι Αλβανών. Παρότι εγώ. Δεν είμαι ρατσιστής. Δεν μιλάμε καθόλου ρατσιστικά. Υπάρχουν τώρα. Αλβανοί που τους συμπαθώ και τους δέχομαι. Όσον αφορά για τους Έλληνες, ειλικρινά θα μου επιτρέψετε να σας κλέψω ένα δευτερόλεπτο να σας δείξω κάτι. Γύρισα από το Μόναχο και μου έκανε εντύπωση. Την Κυριακή ήμουνα στην εκκλησία, στη Μητρόπολη του Μονάχου. Ήρθαν λοιπόν ο αρχηγός της αστυνομίας του Μονάχου και ο αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας να παροτρύνουν τους Έλληνες να ασχοληθούν τα παιδιά τους. Και να καταθέσουν τα χαρτιά για την αστυνομία. Και μάλιστα μετέφραζε, γιατί γερμανικά δεν ξέρω, ο πατέρας Νικόλαος, ο οποίος εδώ στη φωτογραφία είναι ένας εκλεκτός ιερωμένος, και έλεγε αυτά που έλεγε ο Γερμανός. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, διότι είστε από τους καλύτερους μετανάστες που έχουμε στη Γερμανία. Εμείς τα παιδιά μας. Αν με επιτρέψετε, γιατί θέλω άλλο να πω εγώ. Γιατί δηλαδή, οι Έλληνες μετανάστες σεβαστήκαν τους νόμους. Εγώ θέλω να πω το άλλο. Θέλω να πω το άλλο μισό λεπτό. Να μην περάσει απαρατήρητο. Συγγνώμη. Αυτή είναι μια προτεσταντική λογική. Ή παπά θα σε κάνω ή μπάτσο. Όχι. Εμείς τα παιδιά μας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαι γιος αστυνομικού. Λοιπόν, και έχω επίγνωση αυτού που λέω. Είναι μια προτεσταντική λογική. Όχι. Εμείς τα Ελληνόπουλα τα θέλουμε. Εγώ δεν το είπα με αυτή την έννοια. Θέλω να πω ότι... Αφενός να γίνουν ότι γουστάρουν. Δεν είχε μαφία ο ελληνισμός στην Αμερική. Και αφετέρ... καλά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, του. Πάμε στο Μαρόκο τώρα να δείτε... Ψαγμένα από όλες τις μερίες. Δείτε αυτό το παιδί, αξίζει τον κόπο. Ρέντα, είσαι από το Μαρόκο. Mm-hmm. Είσαι από την Καζαμπλάνκα. Αυτή τη μαγική πόλη που γυρίστηκε και η ταινία με τον Χόμπρι Μπούγκαρ. Καζαμπλάνκα. Καζαμπλάνκα είναι... έχει γίνει από τη ταινία σε 1986. Καζαμπλάνκα σημαίνει άσπρο σπίτι. Άσπρο σπίτι. Οι Ισπανοί μας δίνανε αυτό το όνομα, άσπρο σπίτι. Γιατί όμως υπάρχει παλιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια, ήταν ένα μεγάλο σπίτι που φέρνουν εκεί όλα τα γάλα που μαζεύουν από τα χωριά. Το πάνε εκεί, σε αυτό το σπίτι. Ήταν σαν ένα κέντρο που μαζεύουν από τα γάλα. Γάλα. Ήταν... Ναι, γάλα. Γάλα από τα κατσίκια. Ναι, από τα κατσίκια. Και πολλά είναι εκεί.
και ήταν τεχνόματο αυτό το κέντρο άσπρο. Γι' αυτό το λένε Κάσα Μπλάνκα. Πώς ξεκίνησες τώρα εσύ από μια τέτοια χώρα? Καταρχάς να πούμε τι δουλειά κάνεις. Για να σου πω ένα πράγμα. Εγώ έμαθα να πήγα στο σχολείο μέχρι το λυκείο, τελείωσα άλλο το λυκείο, εκεί στο Μαρόκο. Με τον κουνής μου ήμουνα καλά. Δηλαδή, εντάξει, με τα προβλήματα και αυτά, αλλά έχω σταματήσει μετά από το λύκειο, δεν μπορούσα να πάω στη πανεπιστήμιο και αυτά, να τελειώνω. Αλλά έχω κάνει σε κάτι σχολεία. Έχω ασχοληθεί άλλα δύο χρόνια. Πήρα ένα δίπλωμα, φτιάχνω υπολογιστές και αυτά. Υπολογιστές, είσαι τεχνικός κομπιούτερ. Τεχνικός κομπιούτερ, είμαι ο μάστορας. Και έχω πάει σε κάποια σχολεία για τις γλώσσες, έμαθα 7 γλώσσες, σαν ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά, φλαμανικά που μιλάνε οι Ολλανδοί και το αραβικά. Και τώρα που ήμουν εδώ και στην Ελλάδα, έμαθα και τα ελληνικά σε 4 χρόνια. Πώς είστε στην οικογένειά σου, μπαμπάς ή μαμά, εσύ? Είμαι μοναχοπαιδί. Εσύ, τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς μου και πέθανε όταν η μάνα μου ήταν ίδιος με εμένα. Τι έκανε ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς μου, εντάξει, τι έκανε στη ζωή του? Ναι. Δεν είχε κάνει τίποτα. Δούλεψε σε μια εταιρεία, φτιάχνει πλαστικά και τέτοια. Εργάτησε τους. Mm-hmm. Η μαμά? Η μαμάς μου φτιάχνει κάτι ρούχα, ξέρω εγώ, και πουλάει. Δεν ξαναπαντρεύτηκε η μαμά? Όχι. Όχι. Μέχρι τώρα όχι. Τώρα ζει στην Ελβετία και πάει στην Ελβετία τώρα. Η μαμά, mm-hmm. Τι κάνει στην Ελβετία? Έχω μια θέα και ένα θείος μου, yeah. Και η γιαγιά μου μένουν εκεί πολλά χρόνια στην Ελβετία και πήγε τώρα μαζί της, με την αδερφή της Ελβετία. Ξέρει ότι εσύ είσαι εδώ στη φυλακή? Ναι, ξέρει. Και τι λέει? Ετήσα, εντάξει. Στεναχωριέται? Σίγουρα. Και εσύ πώς έφυγες από εκεί και αντί να πας στην Γαλλία, στην Ελβετία, στη μαμά σου κοντά, ήρθες στην Ελλάδα? Εγώ όμως όταν σταμάτησα το σχολείο και αυτά, ήθελα να πάω πρώτα σε Λουξεμβούργο. Σε Λουξεμβούργο. Και έχω κάνει μερικές φασαρίες και αυτά για να βρω κάτι λεφτά και αυτά. Και τους γονείς μου όμως, έτσι. Και εντάξει, με βοηθάνε, αλλά έβρισκα μια ευκαιρία να πάω Τουρκία, γιατί πήγε χωρίς βίζα με εμάς. Πήρα το διαφτή μου και πήγα Τουρκία. Και από Τουρκία πέρασα εδώ, τα σύνορα και με Ελλάδα. Έλεγα ότι σα φύγω από την Ελλάδα, σα φύγω, σα φύγω. Και όταν έρθω εδώ στην Ελλάδα, έμπλεξα. Εδώ. Από Τουρκία πώς ήρθες σε Ελλάδα? Ήταν με τα πόδια. Τα πόδια από πάνω από τον Εύρο? Πέρασε με τα πόδια μία ώρα, δύο. Όχι με βάρκα ή με... Όχι, όχι με βάρκα. Εντάξει, περάσαμε με βάρκα νομίζω... Στο ποτάμι, πάνω. Ναι, ναι, στο ποτάμι, αυτό το μικρό ποτάμι. Τι μικρό, δεν είναι μικρό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο. Βέβαια. 10 λεπτά, μισή ώρα. Και πλήρωσες για να περάσεις? Ναι. Πόσα? Πόσα, με 300 ευρώ. Στους Τούρκους? Εντάξει, ένας, οι Τούρκοι που δουλεύουν, αλλά ήταν ένας Μαρόκο που δούλεψε μαζί τους. Ένας Μαροκινός, παλιός εκεί στη Τουρκία. Ναι. Είσαι 21 ετών. Ναι. Τι κάνει ένα παιδί να θέλει να φύγει από την Αφρική και από το Μαρόκο, που είναι ωραία η Καζαμπλάνκα, έχει τουρισμό, έχει θάλασσα, έχει κόσμο, έχει ωραία μέρη. Γιατί να θέλει να φύγει? Πώς φαντάζεται ότι είναι η Ευρώπη? Να σου πω εγώ, για θεία μας. Για τα οικονομικά και αυτά, μπορεί και στο Μαρόκο καλά σάιμε, έτσι. Αλλά εγώ ήθελα να φύγω πιο μακριά από τις γονείς μου. Έλλειψη αγάπης. Έλλειψη αγάπης, αυτό. Και στοργής. Δεν νιώθω μαζί τους καλά. Με ένα αυτό. Παιδί τι χρειάζεται σε αυτή τη δηλαδή, ηλικία. Δηλαδή μου βλέπουν σαν ξένος, βρίζουν αυτά, είναι πάρα πολλά. Γιατί πήγες φυλακή? Δεν είναι η πρώτη φορά που πας φυλακή. Δεν είναι η πρώτη φορά. Την πρώτη φορά που πήγες φυλακή? Βόλο. Εκτός από Ελλάδα, κάπου αλλού? Όσο σωστά, κάπου αλλού, ποτέ. Δεν σε είχαν πιάσει? Ποτέ δεν έχω ότι πάει, ό,τι τμήμα. Την πρώτη φορά στο Βόλο? Στο Βόλο, εδώ, ναι. Γιατί? Για μια ληστεία. Τι ληστεία δηλαδή? Ληστεία ή ένα κινητό. Ένα κινητό. Επειδή όμως, είχα λόγο γι' αυτό. Για πες μου. Και έχω κάνει δύο φορές αυτή τη ληστεία. Για κινητό? Για ένα κινητό που είναι 15 ευρώ. Επειδή ήμουν χρήστης, έπαινα ηρωίνη και κόκα, τότε έμπλεξα 6 μήνες με αυτά. Πού, στην Ελλάδα? Mm-hmm. Εκεί δεν είχες κάνει χρήση ποτέ? Ποτέ. Και εδώ έμπλεξες με Έλληνες ή με ξένους?
Μη Έλληνα, με ξένο. Στο Βόλο. Όχι, εδώ, Αθήνα. Αλλά φυλακή έχω κάνει στις φυλακές Βόλου. Σε πήγανε και εδώ, ναι. Σε πιάσαν, στην Αθήνα. Αθήνα, ναι, και μου στείλανε εκεί. Δηλαδή, τότε δεν είχα χρήματα, ξέρεις. Έκλεψαν. Έκανα παρανομίες. Από ποιον το βούτυξε στο κινητό που κάνα μπιτσιρικά. Από, ναι, από ένας Έλληνα ήταν. Και αυτόν έψαχνε να πάρει, να πούμε, κόκα, ξέρω εγώ. Ναι. Και έχει 30 ευρώ πάνω του και ένα κινητό. Του λέω, έλα. Και εγώ έκλεψα με ένας άλλος Έλληνας. Μου λέει, πάμε να τον πάρουμε. Και αυτό του λέω, πάμε, ρε φίλε, αφού δεν έχουμε. Για να πίνουμε, να έχουμε, ναι, τα δικά μας. Και πήγαμε, ρε φίλε, ο άλλος, ξέρω εγώ, τον έβγαζε ένα καζαφίτι, δεν τον χτύπησε. Πέρα εδώ, το πήραμε. Τον έδωσε δύο ασφαλιάδες και εγώ το ίδιο και έφυγε. Φύγαμε εμείς, ο άλλος πήρε το κινητό μου, λέει να πάρω εγώ το κινητό, πήρα εγώ το 30, πήγα εγώ, μισή ώρα μετά, γύρισα. Πιάσαν η αστυνομία και ήταν ο πιτσιρικάς μαζί του, εσύ πήρε η αστυνομία και λέει αυτόν, πιάσανε, πήρανε. Στο Σαμβούλιο όμως είπα την αλήθεια. Έχω κάνει χρήση κάρτα. Μετά από 6 μήνες που έχω κάνει φυλακή, πήγα σαν πουλί και με αφήνανε από εκεί. Με πιάσανε όμως, αποφυλάκιστηκα από εδώ, κατευθείαν την Αβαπών. Γιατί δεν είχα χαρδία και τέτοια. Και είχα δικαστήριο γι' αυτό όμως. Οι άλλοι Αβαπών, οι αστυνομίες, ζήτησα μαζί τους. Μου λέγανε εσύ απέλασε εδώ, δεν είσαι για δικαστήριο. Έτσι, τα κλείσεις τα 6 μήνες και τα φύγεις έξω. Πόσο ήσουν τότε, μικρός πολύ. Ναι, τότε. 17-18 ετών. Και με κρατήσανε εκεί στην καρτέρα λαγών. Πέρασε το δικαστήριο, εγώ δεν ήξερα, έτσι. Κλείσα τα 6 μήνες, με αφήνανε έξω. 25 μέρες, πιάσε μια αστυνομία η έρευνα. Μου λέγανε, έχεις απόφαση με 6 χρόνια. Κατάστημα. Πώς, πότε. Μου λέγανε το 22 Οκτώβριο. Έχεις δικαστήριο, δεν ήξερε. Έχεις πάρει απόφαση. Ήμουν στην κρατητήριο, κρατώμενος. Πώς να μπορώ να πάω στο δικαστήριο. Μου στείλανε πάλι εδώ, μου στείλανε πάλι δικαστήριο, δεν γίνεται τίποτα. Έκανα άλλα 11 μήνες, άλλα 14 μήνες εδώ μέσα. Πήγα ηφαιθείο, μου αφήνανε από το ηφαιθείο, μου κόψανε άλλα 2,5 χρόνια, μου αφήνανε τα 3,5 φυλάκιση. Αποφυλάκιστηκα, έτσι. Και αυτή τη φορά όμως έμπλεξα χωρίς να κάνω τίποτα. Τη δεύτερη φορά. Αυτή, ναι, τη δεύτερη, που είναι η τρίτη φυλακή. Τρίτη φυλακή. Ναι, η δεύτερη είναι η τρίτη φυλακή. Γιατί τη μία έκανα 2 φορές. Αυτή τη τρίτη γνώριζα εγώ ένας Τσιγκάνος, Έλληνα ήταν. Μόλις αποφυλάξτηκα μία εβδομάδα ήμουν έξω, τον γνώριζα, πήγα μαζί του 2 φορές. Εντάξει, για βόλτες και αυτά, όχι για παράνομα. Μετά όμως, από 20 μέρες έτσι, τον είδα πάλι εκεί στο κέντρο, εκεί πάνω του μία γκιτάρα. Δεν ξέρω, τον έκλεψε, ήταν η αδερφό του, έτσι μου το είπε. Θέλω να απολαύσω την κιτάρα. Επειδή εγώ, εντάξει, μένω εκεί στο κέντρο, ξέρω ποιος αγοράζουν και τέτοια. Του λέω, εδώ μοναστήρα και μπορείς να το πάρεις. Πήγαμε εκεί, πούλησε αυτή την κιτάρα με 70 ευρώ. Και μου λέει, πάμε μαζί μου να πάρουμε κάτι να πιούμε. Κατά, του λέω, ρε φίλε, μου λέει, πάμε μαζί μου. Πήραμε ένα ταξί. Εδώ σας ξεκινάει η ιστορία. Πήραμε ένα ταξί, ο Τσιγκάνος ζήτησε από το ταξιτζί για να μας πάρει πιο γρήγορα μέχρι της Αγίου Αναργύρου. Εμείς θέλαμε να πάμε Μινίδη. Μέχρι της Αγίου Αναργύρου ο ταξιτζής λέει: μη φοβάσαι, δεν θα τρώει πολλά λεφτά. Δώσ' μου τα 10 ευρώ να σου πάρω μέχρι εκεί. Αγίου Αναργύρου, έτσι είπε ο Τσιγκάνος. Ναι. Φτάσαμε το Αγίου Αναργύρου, ο ταξιτζής έχει δίκιο. Είπε, πότε λέτε ρε παιδιά στην Αγίους Αναργύρους. Βελάμε μέσα με το ταξιτζί και αυτά. Ο Τσιγκάνος είπε, ακόμα 5-3 κιλομέτρια πάνω. Ταξιτζί δεν μπορώ να σου πάρω εγώ με 10 ευρώ μέχρι εκεί. Θα μου δώσεις άλλα 5 ευρώ άμα θες. Ο Τσιγκάνος τσάκωται και εκεί με το ταξιτζί. Ήμουν πίσω εγώ. Τσάκωται και με το ταξιτζί εκεί. Ο ταξιτζί σταμάτησε, λέει, κατέβετε και στις δύο. Κατέβα εγώ, ήμουν πίσω, κατέβα πρώτα. Ο Τσιγκάνος ήταν να κατέβει το ταξιτζί. Βγαίνει ο ταξιτζής, τον τράβηξε, ξέρω εγώ. Εκεί τη στιγμή ο Τσιγκάνος, χωρίς να καταλαβαίνω εγώ τίποτα, χωρίς να βλέπω τίποτα, πήρε το κινητό του ταξιτζί και έφυγε. Ποιος θα βλήξε εγώ. Εγώ όταν πέρασα το δρόμο για να φύγω, ο άλλος του ταξιτζής, εντάξει, αφήσει τον να φύγω και αυτό, ακόμα δεν καταλαβαίνω αυτό. Όταν πέρασα το δρόμο, γύρισε ο ταξιτζής στο ταξιτζί, βρίσκει το κινητό και φωνάζει κλέπτης. Εγώ μόλις αποφυλάξτηκα, φοβήθηκα.
Δεν ήξερα πώς έμπλεξα μέχρι τώρα. Αλλά εντάξει, ο Τσιγκάνος πέτανε τώρα μέσα κορδαλό. Αυτόν που ήταν μαζί μου στην κατηγορία. Ναι. Μετά από 16 μήνες πήγαμε μαζί του δικαστήριο. Αυτόν ήταν έξω, γιατί πέρασε τον αυτόφορο. Εγώ ήμουν φυλακή. Έτσι, αυτόν ήταν η κοινωνία έξω. Όταν έρθει το δικαστήριο, πήρε 8,5 χρόνια. Εγώ 6 χρόνια κάτριξε 6 μήνες φυλάκιση. Και τώρα σε λίγο θα τελειώνω. Αυτόν το πήραν εκεί κορδαλό. Μία εβδομάδα μετά πέθανε μέσα. Overdose. Από τι, overdose. Overdose εκεί, ξέρω εγώ, και ήταν άρρωστο. Κάτι παθίδα. Ποιο είναι το όραμά σου τώρα, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Σκέφτομαι τώρα να τελειώσω. Εγώ ζήτησα σκηνών εκεί η Περσία να γυρίσω πίσω στο Μαρόκο. Είναι πιο καλύτερα σε μένα. Να ξαναγυρίσω ωραία που ήταν παλιά στα 17 και 18. Mm. Πριν από 5 χρόνια που πέρασαν τώρα. Αν έβρισκες μια οικογένεια να σε αγαπάει, φίλους εδώ, μια καλή δουλειά, μια ευκαιρία, θα σου άρεσε να μείνεις στην Ελλάδα? Mm-hmm. Γιατί όχι. Για ποιο λόγο θα σου άρεσε πιο πολύ? Η αγάπη. Μια οικογένεια. Όταν να είναι μια οικογένεια, δηλαδή υπάρχει κάτι να κάνεις όμως. Σου δίνουν ένα δυναμί. Να είσαι ευτυχισμένος. Δηλαδή, μόνος σου τα κάνεις πολλά πράγματα. Ωραία πράγματα να πω. Τι θα ήθελες, τι ονειρεύεσαι, τι θα σου άρεσε να το έχεις, ούτως ώστε να είσαι πολύ ευτυχισμένος, χαρούμενος βγαίνοντας από εδώ? Να είμαι καλά. Να έχω κάποιος να μην περιμένει, ξέρω εγώ, να μου δώσει τα χέρια του, να με βοηθάει αυτό. Να πας δηλαδή να μην βουληθάει σε ένα εργαστήριο, να φτιάχνεις κομπιούτερ. Αυτό. Να δηλαδή να λεφτά. Έχω μια δουλειά, δηλαδή να ξυπνάω εγώ στο πρωί σαν άνθρωπος. Να ξυπνάω εγώ στις 8 η ώρα πρωί, να πηγαίνω σε μια δουλίτσα, να γυρίσω εγώ στις 5. Δεν θες πολλά πράγματα. Όχι. Μια δουλίτσα, λίγη αγάπη. Εντάξει, αυτό. Και ωραία παρεούλα. Εντάξει. Ρεντά, να πούμε δύο λόγια και για τη φυλακή. Mm-hmm. Είναι μια μικρή κοινωνία εδώ μέσα. Έχεις κάνει φίλους? Έχω, εντάξει. Γνώριζα πολλούς. Γνώρισες κόσμο. Mm. Μιλάς γενικά με τον κόσμο μέσα στη φυλακή. Mm. Τι είναι αυτό που λείπει περισσότερο σε αυτά τα παιδιά? Η αγάπη αυτός. Πώς κατέληξε? Η αγάπη από τους γονείς. Η αγάπη? Η αγάπη από τους γονείς τους. Γονείς τους. Δηλαδή, οι γονείς τους δεν τον δώσουν ένα μεγάλη σημασία. Όταν να είναι ένα παιδί, ένα νεαρό παιδί που είναι στα 16-17, δηλαδή σε μια δύσκολη ηλικία, δηλαδή ο παιδί αυτόν ο νεαρός θέλει να ζει τη ζωή του, δηλαδή να γνωρίσει κοπέλες, να βγει έξω, να πάει, να ακούσει μουσική, να αλλάξει πώς το style που ήταν ένα μικρό παιδί. Αλλά όμως οι γονείς δεν καταλαβαίνουν, το πιο πολύ μερικοί δεν καταλαβαίνουν αυτό. Δηλαδή, και μπορεί να βλέπει εκεί το παιδί του ένα κακή παρέα και τον άφηνε. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει. Λέει ότι τώρα έχει γίνει άντρας. Για διαφορία των γονιών, ναι. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές ένα παιδί έχει ανάγκη να αισθάνεται ότι ο πατέρας του και η μάνα του θα το μαλώσουν κιόλας. Δηλαδή, θα ενδιαφερθούν γι' αυτό. Αλλά όμως να ξέρει ο πατέρας και να ξέρει η μάνα με ένα ωραίο τρόπο να μιλάνε τους παιδίδες, με τα παιδιά τους, με ένα ωραίο τρόπο. Να ξέρω τι θέλει, τι μου χρειάζει. Σκέφτηκες να κάνεις οικογένεια? Ναι, αλλά όχι και έτσι. Δηλαδή, αν έχω κάνει οικογένεια, σαν είμαι άλλος. Θα είσαι καλός τον μπάς. Σαν είμαι πάρα πολύ καλός παπάς. Θα δίνω εγώ όλα την αγάπη μόνο το παιδί μου. Ξέρεις αυτά τι που έχω εγώ, να κάνω ό,τι τα πάντα να κάνω. Μόνο να είναι ευτυχισμένος το παιδί μου. Δηλαδή, και αν πεθάνω, και αν τελειώνει το χρόνο μου σε αυτή τη ζωή, να λέει το παιδί, έχα ένα πατέρας. Δηλαδή να μη σκέφτει μία φορά εγώ το χρόνο έτσι. Έχα ένα πατέρας που τον λένε Ρέντα, τον αγάπησα πάρα πολύ. Δηλαδή να είναι φίλος μου, να είναι όλα. Δεν είναι μόνο το παιδί μου έτσι. Να είναι τα πάντα σε μένα. Αυτό να είναι οι γονείς μου. Να πάρει όλα την δύναμη που έχω μέσα μου, να την δίνω εγώ την γονείς μου. Για αυτό το παιδί. Να νιώθει. Να είναι δυνατός στη ζωή, να μην είναι αδύνατος. Δηλαδή να τον μάθει πάρα πολύ πράγματα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει για να είναι καλά το παιδί σου. Ναι. Και η γυναίκα σου. Ναι. Σίγουρα σε ξέρω. Ωραία πράγματα σε κάνω για το παιδί μου. Το παιδί
σε αυτή την ηλικία που είναι 17-16, δεν χρειάζεται χρήματα, ό,τι χρειάζεται αυτά. Χρειάζει τις αγάπη της γονής του. Δηλαδή κάποιοι που σκέφτονται, κάποιοι γονείς σκέφτονται ότι ο λεφτά είναι όλα. Λεφτά είναι όλα. Δηλαδή, παιδί μου, συνόραζε ένα καινούριο αυτοκίνητο, να πάει με τους φίλους του. Έξερε όμως αυτή τη μάνα, με πίεσα πάει. Με πίεσα βγει, τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά. Πώς θα πάνε, ναι, αγόρασε ένα αυτοκίνητο, θα πάει με φίλο του να πίνουνε κόκα. Πρώτη μέρα, δεύτερη, πολλάει το αυτοκίνητο. Μετά πού, πήγαινε η Ερουίνη, μετά με αυτή την παρέα, έξω δρόμο, κλέβουν, πήγε εκεί πάει. Τέλος. Γνωστός ο δρόμος. Πού να το πάρεις με τα πρόγραμμα και να το πάρεις πρόγραμμα. Και πάλι τα ίδια σακές. Κι αν άλλαξε αυτό το παιδί, πάλι σαν νιώθει ότι η μάνα του ήταν το πρόβλημα για αυτό που έχει γίνει όλο αυτό το παιδί. Έτσι σαν νιώθει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι της, του Οδυπορικού. Έχουμε άλλο ένα παιδί, τον Κάστριο Τρόκα, 21 ετών από το Φιέρι της Αλβανίας. Είναι λυπηρό να βλέπεις παιδιά 18, 20, 21 και 22 ετών να είναι στη φυλακή. Για τους Αλβανούς, οι οποίοι είναι μπεσαλίδες, τους έχω ζήσει εγώ λίγο-λίγο, ανεξάρτητα κάποιοι αυτούς είναι πολύ σκληροί, ό,τι σου πού να το πιστέψεις. Τώρα για τα παιδιά της Αραβικής Άνοιξης, όλα αυτά τα πράγματα, βάλε και συν 5 χρόνια να είσαι μέσα. Είναι ο άνθρωπος που αποδομεί τα πάντα. Όχι, λοιπόν, όχι τα στατιστικά του αναφέρει. Είναι αλήθεια, λέω, δεν λέω ψέματα. Εσύ προσέγγισες, να κάνω ένα σχόλιο, τώρα εγώ δεν έχω μιλήσει. Εσύ προσέγγισες ένα θέμα ανθρώπινα, συναισθηματικά και τρυφερά. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ θλιβερό, ειδικά μια φυλακή παιδιών. Και 23 να είναι και 25 να είναι, δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι επίσης σαφές ότι ζούμε σε μια χώρα που έχει άθλιες υποδομές, έχει άθλιες ειδίκες κράτησης. Εδώ μιλούσαμε τον κύριο Ραβαντινό στο διάλειμμα. 1.300 άτομα για 33 φυλακές είναι ένας φύλακας για 300 κρατούμενους. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Οι συνθήκες μέσα, άθλιες. Κύριε Διαλυνά. Μια ζωή έτσι ήταν. Εντάξει, δηλαδή δεν σας πονάει ως γονείς να βλέπετε παιδιά 20, 21, 22 ετών στη φυλακή. Πάρα για, πολύ. Πάρα πολύ. Για τροπές, ληστείες και παραβατικότητα, όταν γύρω μας οι πενιντάριδες έχουν αλώσει τα πάντα. Δεν το συζητά. Πάρα πολύ. Κύριε Τραδαφυλόπουλο, ακούστε. Είναι θέμα πενιντάριδων πάντως. Εάν δει κανείς ότι έχουμε πραγματική ανεργία 30%, ότι μόνο η λαϊκή κατανάλωση τα τρία χρόνια έχει πέσει 50% περίπου, τα παιδιά αυτά και βγαίνοντας έξω θα αντιμετωπίσουν μία συνεχή φτώχεια, καμία προοπτική επαγγελματική και ένα κυνηγητό από το κράτος. Επομένως, θα ανθίσει η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα και τα συμπαρομαρτούμενα σε αυτά τα δύο πράγματα όσο αυτή η κοινωνία κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Και η ανεργία, αυτό, και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι έξω. Αυτό που υπόθηκε τώρα ότι για 14.000 κρατούμενους υπάρχουν 1.400 φύλακες, δείχνει ότι οι φυλακές αντικειμενικά θα ελεγχθούν από κάποιους άλλους. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν σοφρονισμό, αλλά έστω και σαν τιμωρητικός μηχανισμός που έλεγε ο κύριος Αραβαντινός, έστω και έτσι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Επομένως, θα μετατρέπονται σε εκτροφεία για παραπέρα εγκληματικότητα. Η Ελλάδα δηλαδή, ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει θα είναι και η ασφάλεια του πολίτη και να προσθέσω επίσης ότι ενώ υφίσταται τέτοιο θέμα έχουμε έναν υπερτροφικό κατασταλτικό μηχανισμό, είναι τα ΜΑΤ και οι αντίστοιχες δυνάμεις καταστολής
είναι οι μόνες όπου γίνονται προσλήψεις. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που προσλαμβάνονται για τέτοια σώματα, ενώ δεν υπάρχει ούτε υπάλληλη σοφρονιστική στελέχωση από υπαλλήλους σοφρονιστικούς, ούτε από αστυνομικούς οι οποίοι θα κάνουν μια αστυνόμευση κλασική ή θα αποτρέψουν. Πάντως, εκεί βλέπουμε, εκεί δηλαδή υφίσταται ένα θέμα. Εσείς βάλατε το ανθρώπινο, το οποίο είναι άλλη ιστορία και προσωποποιείται, προσωποποιείται με κάθε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετική και να μην εκφράζει τον περίγυρό της ή την κατηγορία στην οποία ήταν. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος που βγήκε να μην εκφράζει χιλιάδες άλλα παιδιά που είναι στην ίδια κατάσταση. Αλλά και από αυτές τις τοποθετήσεις φαίνεται το αδιέξοδο το οποίο μπαίνει σε ένα κρατούμενο. Η έλλειψη προοπτικής να μπορέσει να επανενταχθεί μετά. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, ακούστε γιατί κοιτάξτε. Και προ-κρίσης υπερπληθώρα στις φυλακές είχαμε. Όχι. Και στις ανηλικών. Αυτό, τους ίδιους αριθμούς. Δηλαδή, ο συσχετισμός κρατουμένων ήταν το ίδιο. Το ίδιο. Περίπου. Το ίδιο ήταν. Αυτό ήταν. Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι. Αν με επιτρέπετε να. 5-10% Εδώ μαθαίνουμε ότι αντιστοιχούν 2 ευρώ για τροφή. Ότι αντιστοιχούν 2 ευρώ για τροφή κτλ. Αυτό λέει πολλά. Ακούστε γιατί. Το ζητούμενο δεν είναι πώς έχουμε περισσότερους φυλάκες, το ζητούμενο είναι πώς έχουμε λιγότερους κρατουμένους. Το πρόβλημα είναι ότι παρατηρείται, και αυτό παρατηρείται κατά την άποψή μου ενδεχομένως σε στιγμές κρίσης μπορεί να είναι πιο οξυμένο, αλλά κυρίως αξιακό για μένα είναι το πρόβλημα. Η ποιοτική μετάλλαξη μιας εγκληματικότητας. Δηλαδή το να βλέπεις έναν άνθρωπο να θεωρεί αυτός που θα βρεθεί άνεργος μπορεί να πάει να κλέψει. Με συγχωρείτε, αυτός που θα βρεθεί άνεργος δεν θα βγάλει μαχαίρι να πάει να σκοτώσει. Δεν θα πάει να βιάσει. Οπότε, το σημαντικό για μένα είναι ότι θεωρώ ότι η κοινωνία γενικώς, η ληστική κοινωνία, οδηγήθηκε σε μια αξιακή τελμάτωση και τις καλές τις εποχές. Και τις καλές εποχές. Και παράλληλα, όταν λέω εγώ για μετανάστευση, δεν εννοώ σε ρατσιστικό παράγοντα, αλλά όταν έρχεται κάποιος από μια χώρα που τα αξιακά κριτήρια είναι ακόμα πιο χαμηλά, υπό την έννοια ότι μεγάλωσε, σε χώρες που θεωρούσε ότι τα 20, για 20 και 30 ευρώ μπορώ να σκοτώσω και έναν άνθρωπο. Ή ότι η ζωή είναι συγκρίσιμο μέγεθος. Ή ότι ναι, η ζωή είναι συγκρίσιμο μέγεθος. Δεν είχε δει την κουλτούρα του δυτικού πολιτισμού ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι μια αυταξία από μόνη της. Όλο αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο που μεταφέρεται στη φυλακή. Οι φυλακές και στις καλύτερες συνθήκες και όσο χρήμα να ρίχνες, δεν θα μπορούσε να ελέγξει αυτό το φαινόμενο ως άποψη σοφρονισμού. Και τελικά, ενώ ο σοφρονισμός πρέπει να γίνει σε ένα προηγούμενο στάδιο μέσα στην ίδια την κοινωνία, συζητάμε αν μπορούμε να κάνουμε σοφρονισμό. Υπάρχει ένα θέμα ναι. Τώρα για να δούμε το κράτος το δικό μας. Για τους παιδόφιλους ισχύει μια διάταξη η οποία λέει ότι πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική θεραπεία. Χημικός ευνουχισμός, δεν υπάρχει άλλο. Σας πληροφορώ λοιπόν. Σας πληροφορώ λοιπόν. Δηλαδή, γιατί να δούμε τη δόση του Πρεζάκη και να μην πηγαίνει για αυτό να παίρνει. Πληρώνει το παιδάκι του αλλού. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ενώ αναμένεται ακόμα για χρόνια να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα το οποίο θα ορίσει γιατρούς που θα εξετάζουν τους παιδόφιλους. Οι παιδόφιλοι λοιπόν όταν θα βγουν έξω εξακολουθήσουν να είναι παιδόφιλοι, να μην έχουν υποστεί καμία θεραπεία και να κάνουν αυτό το οποίο έκαναν και για το οποίο μπήκαν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να συζητήσουμε, ό,τι και να πούμε, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Σας έφερα ένα κλασικό παράδειγμα. Πάμε στην άλλη υπόθεση λοιπόν τώρα. Θα κρατήσουμε τους υπόλοιπους συνεδευσιαζόμενους. Για αυτό που γέμισα τις φυλακές. Εγώ αυτή την ιστορία θα τη συνεχίσω. Έχει μεγάλη σημασία να ακούγεται η φωνή των ανθρώπων. Σωστό. Μέσα από τις φυλακές. Θεωρώ ότι έχει ρόλο παιδαγωγικό. Ναι, ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Μου θυμίζει το παιδιά αυτά τα οποία αποφυλακίζονται να πηγαίνουν στην πατρίδα τους, απέλας. Αυτό γίνεται. Διότι εδώ δημιουργείται και καλλιεργείται η δολοφονία, η εκλεψιά, η απάτη. Ξαναεπαναλαμβάνετε, πώς εμφανίζονται όμως, δεν είπαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Ιωάννου, στην πατρίδα. Και ξανάρχονται πάλι. Να έρθουμε στο αντικείμενό σας. Επειδή όλοι έχουν ψάξει να βρουν λόγους που αυξάνεται η κλιματικότητα, η ταπεινότητά μου ασχολήθηκα και εγώ λίγο, γράφω και εγώ κάτι, τους χαρακτήρες της φυλακής, γιατί δεν υπάρχει κάτι για την ψυχολογία του εγκλήστου. Φιλοδοξώ εγώ να γράψω με την ταπεινότητά μου.
και να γράψω και τους λόγους γιατί αυξάνεται η κλιματικότητα. Δεν είναι ούτε η φτώχεια ούτε ο πλούτος. Είναι η αστάθεια στους όρους διαβίωσης. Το πότε πλούσιος, πότε φτωχός. Γίνεται τεράστια μετακίνηση μεγάλων μαζών. Που χάνεται η επικοινωνία, η κοινωνία χάνεται, αλλοιώνεται, παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. Αυτά αυξάνονται την κλιματικότητα. Δηλαδή η πολιτική μας. Η έλλειψη σεβασμού, η πολιτική, η αστάθεια στους όρους διαβίωσης, όχι μόνο. Με όμικρον γιώτα. Επειδή το κάνουμε τώρα, σαν τους παίρνουν τάβλη στο καφενείο, φέρνουν ντόρτια και χάνουν και λέει άτιμη κοινωνία, φέρνουν ντόρτια. Εσύ ποιος... τα ρίξε τα ζάρια, η κοινωνία αυτή. Τότε ποιο είναι η πολιτική. Λοιπόν... αλλά είμαστε και εμείς όπως και αυτοί αλληλοδημιουργήματα. Εμείς δεν έχουμε offshore εταιρεία στον Παναμά. Εντάξει, συγγνώμη. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Η αστάθεια σε όλους διαβίωσης. Offshore εταιρεία στον Παναμά δεν έχουμε. Δουλεύουμε. Από τον ταπεινό χώρο των φυλακών. Και θα πάμε στα μεγάλα σαλόνια των εφοπλιστών. Θέμα τι κάνει η δικαιοσύνη για αυτά τα πράγματα. Είπα, θα φύγουμε. Η δικαιοσύνη, να... ξανάρθετε. Η δικαιοσύνη του Μισούρι τώρα έχει αναλάβει... Πάμε στο φετίο, αύριο στο δίκιο σου λέει. Εδώ κύριο... που θα ρε παιδιά, τι θα... Κύριε Αραβαντινέ, ναι. Πάμε σε άλλες φυλακές τώρα, αμερικάνικες. Εντάξει, επιτρέψτε μου. Καθαρές θα τις ζητά αυτές. Ορίστε. Καθαρές, άψογες και τι κλιματικότητα έχει. Ιδιωτικές. Βραχιολάκια στα φόρτια. Αλλά βλέπεις και κάτι φυλακές εκεί στο Sky, κάτι ντοκιμαντέρ που έχει. Εγώ πιστεύω λίγο... ότι έχουν αφήσει το σύστημα. Δεν είναι και πολύ ευχάριστες Ελλάδα... οι συνθήκες διαβίωσης. Κύριε... μάλλον στις ελληνικές είναι καλύτερες. Σας παρακαλώ. Ακούστε, κύριε... το κάνουν επίτηδες. Κύριε Αραβαντινέ, δεν έχουμε χρόνο να ξεπέσει γι' αυτό τώρα. Για να τις κάνουν ιδιωτικές. Λοιπόν, κύριε... θυμηθείτε το. Βρίσκουν ένα βλάκα βρώμικο γιατρό, φταίει το σύστημα υγείας. Σας παρακαλώ τώρα. Συγγνώμη, αλλά πάμε πρέπει να στο το πούμε αυτά. Κατηγορητήριο αυτό το οποίο έχουν συντάξει οι αμερικανικές αρχές, οι δικαστικές αρχές για τον μεγάλο Έλληνα εφοπλιστή, τον Γιώργο Οικονόμου. Εσείς γνωρίζετε αυτή την υπόθεση, ότι διώκεται στη... Όχι, εξήνω... άριστα, τη γνωρίζω. Το... με πήρε τηλέφωνο κάποιος διευθυντής από μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία και μου λέει, Αλέκο, το φίλο τον συλλάβανε. Δεν τον έχουν συλλάβει ακόμα. Έτσι μου είπε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Αν έχει συμβεί και αυτό και, δεν το, και το αγνοούμε, είναι είδηση μεγάλη. Δεν το γνωρίζω. Αλλά από ό,τι ξέρουμε δεν έχει συλληφθεί. Μάλιστα. Διαβάζοντας όμως το δικό σας κατηγορητήριο μάλιστα. εναντίον του, είδα ότι εμπλέκονται οι ίδιες εταιρείες μέσα. Βεβαίως. Δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στη δικογραφία του Αμερικανικού Δικαστηρίου του Μισούρι εναντίον βεβαίως. Του. Για τα χρήματα τα οποία έχασαν οι επενδυτές, οι ίδιες εταιρείες έχουν σχέση και με την δική σας ταλαιπωρία. Πάμε λοιπόν, και εδώ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το κατηγορητήριο αυτό και επιστρέφω κοντά σας. Σε δικαστικές περιπέτειες έχει μπει ο γνωστός εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου, καθώς μέτοχοι της εταιρείας DryShips, της οποίας είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, έχουν καταθέσει εναντίον του αγωγή, στην οποία κάνουν λόγο για σκανδαλώδεις συμφωνίες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Οι μέτοχοι κατηγορούν τον εφοπλιστή ότι εξέδωσε ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτοντας την πραγματική οικονομική κατάσταση της DryShips και τα σχέδια της εταιρείας στο σκέλος που αφορούσε τη διανομή μετοχών. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες, σύμφωνα με την αγωγή, που βαραίουν τον εφοπλιστή αλλά και άλλα στελέχη της εταιρείας είναι παραβίαση των άρθρων 11, 12 και 15 του Κώδικα Κεφαλαίου Αγοράς. Οι κατηγορίες βασίζονται στην απόλυτη ευθύνη των κατηγορουμένων να κάνουν ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις στις δηλώσεις εγγραφής που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τα παραρτήματά τους αλλά και στα υλικά προσφοράς. Η ιστορία ξεκινά από τον Φεβρουάριο του 2005, όταν η DryShips εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 6 Οκτωβρίου 2008, η DryShips ανακοίνωσε ότι είχε προχωρήσει συμφωνίες για να αναλάβει τη μερίδα εταιριών που κατήχαν 9 φορτηγά πλοία από πρόσωπα που ήλεγχαν οι πελάτες της εταιρείας Cardiff, η οποία ανήκει στον εφοπλιστή κατά 70% και κατά 30% στην αδερφή του Χρυσούλα Κανδυλίδη. Τον Δεκέμβριο του 2008 όμως, η DryShips ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το συμβόλαιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα πρόσωπα που ελέγχονταν από τον Οικονόμου να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 3,5 εκατομμύρια μετοχές της DryShips σε χαμηλές τιμές. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ο εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου γνώριζε ή αμελώς θεωρούσε ότι η DryShips έχει τα μέσα να αγοράσει τα πλοία, κάτι το οποίο φυσικά δεν ίσχυε. Παράλληλα, τον Οκτώβριο του 2008, η DryShips ανακοίνωσε ότι εκτός της αγοράς των 9 πλοίων θα εισέλθει και στον τομέα των γεωτρήσεων. Η PrimeLit, θηγατρική της DryShips, προχώρησε στη συμφωνία για να αναλάβει μερίδα σε εταιρεία που κατήχε 2 πλοία γεωτρήσεων, τα οποία ήλεγχαν οι πελάτες της Cardiff, μεταξύ αυτών και ο κύριος Οικονόμου.
αργότερα η Primelit μετονομάστηκε σε Ocean Rig. Σε δελτίο τύπου, ο κύριος Οικονόμου δήλωσε ότι σκοπεύει να σπάσει τις μετοχές της Primelit σε μερίσματα, να κάνει δηλαδή spin-off. Όπως αναφέρουν όμως οι μέτοχοι, οι δηλώσεις του κυρίου Οικονόμου περί προσφοράς των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ήταν ψευδείς και παραπλανητικές. Με αποτέλεσμα, αφενός το spin-off να μην ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε και αφετέρου η μετοχή της Dryships να καταποντιστεί, χάνοντας το 79% της αξίας της. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο κύριος Οικονόμου έπαιρνε τα χρήματα από την Dryships που ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο και τα έδινε στην Cardiff που ήταν δική του εταιρεία, του ιδίου και της αδερφής του. Διότι η Dryships ήταν εισηγμένη εταιρεία, δηλαδή το μεγάλο κομμάτι της ανήκε στους επενδυτές. Υπ' αυτήν την έννοια χάθηκαν τεράστια ποσά, τα οποία μπήκαν σε μια εταιρεία την οποία κατήχε εκείνος κατά 70% και 30% η αδερφή του. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πράγματα τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να περάσουν στην αμερικανική αγορά. Στην Ελλάδα συνέβαιναν επί των καλών ημερών του χρηματιστηρίου τέρατα και σημεία τόσο που στοιχημάτιζαν τα παπαγαλάκια ότι θα φτάσουμε στις 10.000 μονάδες και λίγο παραπάνω. Πολλοί από αυτούς σήμερα είναι σε τηλεοράσεις, στα διάφορα κανάλια και παριστάνουν τους δήμονες. Έχουν λησμονήσει. Τους λάτρες του μνημονίου. Ναι, καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Η χειρότερη για, είναι αυτή που είναι αντιμνημονιακή. Για να μην πούμε ότι είναι και σε υπουργικούς θόκους και ότι έκαναν και πρωθυπουργοί της χώρας όσον αφορά τον κύριο Παπαδήμωτη. Πριν κάνει όμως καριέρα ο άνθρωπος αυτός, ως μέγας εφοπλιστής, τον οποίον περιποιούνται με ιδιαίτερο τρόπο τα περισσότερα αστικά μέσα, έτσι θα τα αποκαλέσω, κατά γλιώδη τρόπο, συνάντησε τον κύριο Ιωάννου που έχουμε εδώ. Μάλιστα, ο κύριος Ιωάννου υποστηρίζει ότι εγώ του έφτιαξα αυτή τη μεγάλη καριέρα. Είμαι υπέτειος. Βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζοντας... Και αυτό το οποίο διαβάζετε τώρα για την Dryship και τις δύο εταιρείες, υπάρχει προηγούμενο. Ξανά στο χρηματιστήριο. Που από εκεί έφαγε, έκλεψε 93 εκατομμύρια δολάρια. Το έκλεψε είναι βαρύ. Πρέπει να το... Συγγνώμη. Το έκλεψε, λέω, ακούγεται βαρύ, έτσι όπως ναι, το λέτε. Αυτό έκανε. Σε ποιο χρηματιστήριο? Στο ελληνικό ή στο αμερικανικό? Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για Αμερική. Ωραία. Για πείτε μου, λοιπόν. Ό,τι πέρασε από τους Αμερικανούς. Ακούστε λίγο. Αξίζει να ακούσετε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει μια πολύ καλή δουλειά στην επισκευαστική ζώνη Περάματος. Η δουλειά του ήταν να παίρνει πλοία και να τα φτιάχνει. Και η περιπέτειά του άρχισε με έναν Δανό, ο οποίος άκουγε στο όνομα Μόλερ. Ακριβώς. Ο Δανός στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Οικονόμου, ανέλαβε και τις υποχρεώσεις του Δανού έναντι αυτού του ανθρώπου που βλέπετε μπροστά σας. Όταν πήγαν να αγοράσουν πλοία στη Ρουμανία, είχε αρχίσει ο πόλεμος, δήθεν εγγυητικές επιστολές, επιταγές δεν έρχονταν από την τράπεζα. Εγγύθηκε ο ίδιος 1,5 εκατομμύριο δολάρια, έβαλε και 300.000 ευρώ για να προχωρήσει η δουλειά με τους Ρουμάνους, να πάρουν τα πλοία, να τα φέρουν στην επισκευαστική ζώνη, να τα φτιάξει τα πλοία, να αρχίσουν να δουλεύουν και από τα κέρδη των πλοίων να παίρνει η εταιρεία του τα λεφτά αυτά. Ανταυτού κάποια στιγμή ο κύριος αυτός εξυφανίστη και ενεφανίστη ως εγγυητής ο κύριος Οικονόμου, για να πιστούν, να καμφθούν οι άνθρωποι αυτοί, να μην τον κυνηγήσουν, γιατί του Μόλερ, του Δανίου, του είχαν κατάσχει ήδη δύο πλοία στην Αγγλία. Θέλω λοιπόν να σας πει την περιπέτειά του και πώς έφτασε στο σημείο να κυνηγάει σήμερα τον Οικονόμου για να πάρει τα χαμένα του χρήματα. Σας ακούμε. Παράλληλα με την επιχείρηση αυτή, εγώ ήμουν και επιθεωρητής πλοίων στο γαλλικό νεογνώμονα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είχαν πλουτίσει οι γνώσεις. Ήρθε λοιπόν ένα πρωί ο Δανός και σας είπε... Ήρθε την πρώτη φορά, τον έδιωξα, τη δεύτερη τον έδιωξα, την τρίτη με έπεισε κατά κάποιο τρόπο. Έφυγα, πήγα Ρουμανία και εκεί κάθισα 22 ημέρες. Είδα γύρω στα 18-19 πλοία, πολλά εξ αυτών ήταν άχρηστα, δεν τα έλαβα υπόψη μου καθόλου. Διαλέξαμε 6 πλοία, τα οποία ήρθαν ένα-ένα εδώ, επισκευαστήκανε με τα πιστοποιητικά στο χέρι και αρχίσανε και λειτουργούσαν. Τα λειτουργούσε ο Δανός τα πλοία. Κάποια στιγμή μπαίνει στο μέσον ο Οικονόμου
ο οποίος είπατε ότι το 86 είχε πλοίο. Δεν είχε πλοίο το 86 ο Οικονόμου. Διότι έφυγε και πήγε, τελειώνοντας το MIT, σε μια ελληνική εταιρεία που τον διώξανε. Τον διώξανε για μαύρες υποθέσεις. Εν συνεχεία πήγε και εργάστηκε στο ελασματουργείο του ναυπηγείου Ελευσίνας. Και φεύγοντας από εκεί, αφού έκανε 7-8 μήνες, πήγε σε μια ναυτιλιακή, να μην τον ονομάσω, βοηθός αρχιμηχανικού, που τα βρήκε τα λεφτά να αγοράσει πλοίο. Δεν είχε πλοίο το 86. Έφυγε από εκεί με τα χρήματα, είχε μαζέψει κάτι χρήματα, μαύρα, και κατέβηκε στον Πειραιά, Σκουζέ 13, και άνοιξε ένα γραφείο ναυλομεσίτου. Εκεί τα κατάφερε, γνωρίστηκε με κάτι Ιταλούς και πήρε διαχείριση 5 πλοίων, τα οποία τα πήρε σε πολύ χαμηλή τιμή, που δεν έβγαινε. Έξυπνος άνθρωπος δηλαδή. Για συνεχίστε. Με στιγμή σε λάβω. Λοιπόν, πονηρός και παλιάνθρωπος. Λοιπόν, περιγράφεται μια επιχειρηματική δράση. Μια επιχειρηματική δράση. Μέχρι στιγμής, λέω. Δεν αναφέρομαι στο διώξιμο που του κάνανε από τη Νέα Υόρκη, από το γραφείο. Διότι είναι σκριτ. Μάλιστα. Πάντως, μέχρι στιγμής περιγράφεται μια επιχειρηματική δράση. Μπράβο. Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αφού με έπεισε ο Μόλερ, να πούμε, και πήραμε τα πλοία, επισκευαστήκανε, δοθήκανε με επιστοπητικά και άρχισαν και δουλεύανε. Η ιστορία όλη έφτασε περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Όταν μιλάμε για 6,5 εκατομμύρια δολάρια, σήμερα ένα πλοίο αυτού του είδους, που εγώ το συμβούλεψα από ένα καλό φίλο να μπει στο χρηματιστήριο το Μόλερ, είχε τις δυνατότητες, να πάρει πλοία, να παρακαλέσει τους Ρουμάνους να υπογράψουν, ούτως ώστε να μπορέσουν να πάρουν δάνεια, εγγυητές με τα πλοία, και έγινε. Έχω τα χαρτιά εδώ, όλα. Όλα. Αφήστε τα χαρτιά, αλλά σας ακούμε, είμαστε όλο αυτιά. Λοιπόν, παρθήκανε χρήματα. Ο Δανός μου είπε, Αλέκο, προσπάθησε να πάρουμε χρήματα. Πήγα σε τρεις τράπεζες δικές μας και τα λοιπά. Μου είπανε, λοιπόν, αλλάξτε σημαία να πάρετε, διότι η ναυτιλία ήταν πολύ ψηλά. Πήγανε με τον Οικονόμου, Ολλανδία, πήραν δάνεια και εγώ έμεινα απ' έξω. Κάποια στιγμή αρχίσανε και δεν πληρώνανε ούτε τις επισκευές και τα λοιπά, και αναγκάστηκε και έκανα κατάσχεση στο English Channel επάνω. Ενώ ήταν εξαφανισμένος 4 μήνες, εμφανίστηκε σε ένα δικηγορικό γραφείο και με καλέσανε εκεί. Όταν του κατάσχατε τα πλοία. Βεβαίως, ναι. Και έτσι λοιπόν, του λέω, δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη, θα φέρεις εγγυητία, αλλιώς τα πλοία θα μείνουν εκεί. Διότι είχαν χρονοναυλωθεί σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία τα πλοία. Και μου λέει, να σου φέρω τον Οικονόμου. Εκεί έμαθα το ιστορικό του και τα λοιπά. Λέω, Έλληνας είναι, φέρτε του. Και έχει δώσει την εγγυητική αυτή, η οποία έχει μέσα 5 σκληρούς όρους, εκ των οποίων δεν τηρήθηκε κανένας. Να μην φύγουν τα βαπόρια αν δεν κλείσουν 5 χρόνια, να μην αλλάξουν σημαία, να μας ειδοποιήσουν 15 ημέρες νωρίτερα για οποιοδήποτε λόγο, να μην μπορεί να κάνει πράξη. Αλλάξανε σημαία και μας ειδοποίησαν 9 μέρες μετά. Αυτά τι έτος. Συγγνώμη. Τι έτος είναι αυτά. Αυτά είναι 92, 93. Όταν μιλάμε για την εποχή εκείνη, μπήκανε στο χρηματιστήριο. Μπήκανε λοιπόν υποθήκη τα βαπόρια, πήρανε δάνειο. Την εποχή εκείνη τα συγκεκριμένα πλοία, τα 2 από τα 6, ήταν αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων. Τώρα, επειδή... Καινούργια, ρουμάνικα. Λοιπόν... Έχει σημασία για τον κόσμο να πω ότι μιλάει για μια προσωπικότητα του εφοπλιστικού κόσμου που συντρώγει με πρωθυπουργούς, που συναντάται με ξένους ηγέτες, που... όχι μόνο είναι, ας το πούμε, σπόνσαρας κομμάτων, αλλά έχει πραγματική εξουσία στην Ελλάδα και όχι μόνο, και εκτός Ελλάδας. Βεβαίως και. Μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Βεβαίως. Συνεχίστε. Απ' την άλλη, ακούμε και την αντίγηση της
μίας πλευράς βέβαια. Η άλλη πλευρά δεν δέχθηκε, δεν ενεφανίσει ούτε στο τηλέφωνο. Έχετε δει καμία πλευρά να της λέτε ότι ακούστε, έχουμε αυτό το κατηγορητήριο από το δικαστήριο του Μισούρι στην Αμερική. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε? Τσιμουδιά. Επομένως, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται το επιχείρημα. Από δικαστήριο είναι ή από αγωγή κάποιον άλλο? Δικαστήριο. Παρακαλώ, συνεχίστε. Προχωράνε και εργάζονται τα πλοία. Τα κέρδη είναι τεράστια. Είναι περίπου 60.000 δολάρια την ημέρα την εποχή εκείνη. Ο πρώτος ναύλος, για να σας δώσω να καταλάβετε, σε 30 μέρες 1.700.000. Έχουν καταθέσει μάρτυρες. Ο Δανός ο Μόλερ, επανειλημμένος στο γραφείο μου μέσα του εργοστασίου, μύριες φορές. 1.700 αλεκάκι θα τα πάρουμε και πολλά και διάφορα. Λοιπόν, και μας αγνοεί. Καταλήγουμε λοιπόν στον οικονό μου και ζητάμε λεφτά. Διότι μας έδωσε την εγκυτική η οποία λέει ότι... Των πέντε σκληρών όρων. Των πέντε σκληρών όρων και ότι θα μας πλήρωνε. Δεν μας πλήρωσε και καταλήγουμε στα δικαστήρια. Για ποιο ποσό? Κοιτάξτε, το ποσό τώρα εδώ να πούμε... Στην ουσία είναι 150 εκατομμύρια με τους τόκους. Δολάρια. Δολάρια. Λοιπόν, τώρα τι βγάζουν τα ελληνικά δικαστήρια και τα αρέστα είναι άλλη ιστορία. Διότι είναι δύο αγωγές. Η πρώτη αγωγή ήταν για ένα χρόνο λειτουργία των βαποριών και η δεύτερη ήταν για 4 χρόνια λειτουργία των βαποριών. Λοιπόν, στην πρώτη αγωγή λυπηρών, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω και θα το πω. Στην πρώτη απόφαση βγάζουν ένα ποσό 10 εκατομμυρίων για τον πρώτο χρόνο. 10 εκατομμυρίων με τους τόκους. Ποιο δικαστήριο? Το πρωτόδικο Πειραιός. Όχι το εφετείο. Πρωτόδικο, το πρωτοδικείο Πειραιός. Ναι, ναι. Το ναυτικό τμήμα. Λοιπόν, προχωράμε στην έφεση. Προχωράμε στην έφεση και βγαίνει η έφεση πολύ σωστά στα 10 εκατομμύρια. Αλλά αφήνει έναν όρο να έρθει Εγγλέζος δικηγόρος να γίνει ανάλυση ενός αγγλικού νόμου σχετικά με μια μεταφορά την οποία έκανε δυστυχώς. Που το σεβαστό ελληνικό δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του ότι έκανε χίλιες μοίρες ανέντιμες πράξεις, οι οποίες ήταν μέσα. Και ζητάει να έρθει, έγινε και αυτή η πράξη, κερδίσαμε και αυτό. Ποινικά κολάσιμες πράξεις. Βεβαίως ναι. Βεβαίως ναι. Λοιπόν, και μας ρίχνει το ποσό στα 3 εκατομμύρια. Ποια εποχή? Τώρα. Αυτό τώρα. Αστικό έχετε κάνει, αυτά ποινικό κάνατε. Όχι, αστικό είναι αυτό. Ναι. Ποινικό, να σας πω ποινικό, με το μεγάλο Καζαντώνη και τα λοιπά. Δύο λεφτά. Αυτή εξεδόθη τώρα του εφετείου. Ναι, βεβαίως. Το Γενάρη βγήκε η απόφαση αυτό αυτή. Αναφέρετε... Και δεν μας πληρώνουν. Αναφέρεται σε ένα χρόνο, έτσι. Μιλάτε εφετείο. Δύο λεφτά. Εφετείο στον Πειραιά, ε. Ναι, βεβαίως στον Πειραιά. Μάλιστα. Στον Πειραιά. Καλά. Έχουμε θέμα και γι' αυτό. Καλά. Ούτε αυτά. Καλά, εντάξει, όλα καλά. Περιμένετε μερικές μέρες. Εντάξει, συνεχίστε. Έχω κάνει ενέργεια για Αμερική. Συνεχίστε. Τι να κάνω. Δηλαδή τα 150 εκατομμύρια που σας χρωστάει έγιναν 3 από το δικαστήριο. 10, όχι. Όχι, έπεσαν στα 3. Τα 150 εκατομμύρια με τους τόκους είναι και τα 4 χρόνια τα οποία προχωράνε στη διαδικασία. Σωστό. Εσείς γιατί δεν ξανακατασχέσατε τα πλοία του, όπως την πρώτη φορά τα κινητοποιήσατε? Δεν μπορείς. Μόνο διότι αμέσως έκανα μεταφορά της εταιρεία, στη διαχείριση της εταιρείας σε άλλη. Σωστό. Και αλλάζε. Μετά μας ειδοποιείς. Σωστό. Είναι το κόλπο της αλλαγής εταιρείας, σημαίας και πολλά άλλα, ναι, τα οποία... Στην Αμερική δεν ισχύει. Δεν ισχύει εκεί αυτό, όχι. Λοιπόν, όχι μόνο στην Αμερική, ούτε στην Αφρική, το είπα νωρίτερα. Εδώ και... μόνο γίνονται αυτά τα κόλπα. Συνεχίστε, μην τον διακόπτε. Ναι, λοιπόν, και τώρα είμαστε στη διαδικασία της δεύτερης αγωγής. Για που προχωράμε. Για ποσόν. Ποσόν τώρα δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το δικαστήριο, διότι στην ουσία εδώ έπρεπε να βγάλει 20-25 εκατομμύρια, έβγαλε 10 κομμάτια να γίνει 10. Αλλά τα 10 να τα κάνουν 3. Ωραία. Το άλλο ποσόν. Πρέπει να πάμε ευρωπαϊκά δικαστήρια μετά να δούμε τι θα κάνουμε να δικαιωθούμε. Το άλλο ποσόν πόσο είναι? Το άλλο ποσόν, εάν τον πρώτο χρόνο είναι 25, τα άλλα 4 χρόνια περίπου πρέπει να είναι 4-25%. Ωραία. Δεν μου λέτε τα 3 εκατομμύρια που. 12. Τα 3 εκατομμύρια που επιδίκασε το δικαστήριο εν τέλει, τα πληρωθήκατε? Όχι βέβαια.
Με ποιο αιτιολογία, με ποια δικαιολογία. Κοιτάξτε, εδώ κατάσχεση δεν μπορούμε να το κάνουμε πουθενά. Έχουν φύγει από τη διαχειρίστρια εταιρεία σε δεύτερη και σε τρίτη. Ναι. Σε λίγο θα μπει στον τα πλοία. Ναι. Λοιπόν, τώρα για τη δεύτερη αγωγή είναι και το όνομά του μες. Στη δεύτερη αγωγή που έχει κατατεθεί και προχωράει. Α, το πρώτο ήταν κατά εταιρείας, κατά της εταιρείας. Είναι κατά δύο εταιριών αυτές που ανέφερε ο κύριος Μάκης και για το όνομά του. Μάλιστα. Και δεν μπορούν, δεν τον βρίσκουν πουθενά να του κάνουν επίδοση. Το καλοκαίρι... Και θα πάρουμε αναβολή μεθαύριο. Το καλοκαίρι ήταν στη το Σκιάθο. Το καλοκαίρι παραθέριζε. Στη Σκιάθο και έκανε έτσι κραυγαλαία πάρτι με όλες τις αρχές να συμμετέχουν. Ακριβώς. Που δεν τον βρίσκουν. Ακριβώς. Ποινική διαδικασία κάνατε, μήνυσε. Ποινική διαδικασία, τι να σας πω κύριε. Όχι να μου πείτε. Τι να σας πω. Να. Μα δεν πρέπει να... Ήταν 11 ώρες το εδόλιο του κατηγορημένου πρέπει με να... κάτι γύφτους δίπλα. Πρέπει να μας 11 πείτε. Ώρες. Και... Αθωώθηκε από το σεβαστό δικαστήριο, αλλά ο εισαγγελέας αγόρευε περίπου 3/4 και πρέπει να του ρίχνε ίσαμε 1000 χρόνια φυλάκι. Αθωώθηκε. Και τελικά ο δικηγόρος μας, να πούμε, αυτού θα του... Θα πω και το όνομα. Όχι, μην λέει το όνομα. Να μην πω. Γιατί εντάξει. Να μην το πει. Α, στο πει. Άντε. Μα ο δικηγόρος του ήταν. Δεν ήταν ο εχθρός του. Νικόλαος Γιαννόπουλος, θα το πω. Πείτε. Τι σας έκανε. Νικόλαος Γιαννόπουλος. Μου λέει μην ανησυχείς, αφού ο εισαγγελέας αγόρευσε κατά αυτόν τον τρόπο, εγώ τα λεφτά θα σου τα πάρω. Τελείωσε. Καλά σας είπε, λογικό ήταν ο άνθρωπος. Λογικότατο. Λοιπόν, θα κάνουμε την έφεση και θα προχωρήσουμε. Τι γνώσεις νομικές έχω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε 7 μέρες λοιπόν πάμε, μου ζητάει 1.000.000 δραχμές. Ήταν ο δικηγόρος. Δεν του έκανε έφεση. Του πηγαίνω το 1.000.000 και βλέπω μια διαμάχη, να πούμε, μεταξύ της γραμματέως, να πούμε, στο δικαστήριο και του δικηγόρου μου. Να του λέει, κοίταξε, θα πας στον εισαγγελέα της έδρας. Εγώ δεν το προχωράω να το περάσω σε ένα βιβλίο μεγάλο εκεί και τα λοιπά. Έχασε την προθεσμία. Τη δεύτερη φορά λοιπόν ξανά, σε παρακαλώ, και στο τέλος τραβάει μια μπουνιά ο δικηγόρος μου, ακούστε σου λέω, μου λέει, και περιμένει ο προϊστάμενος. Όταν βγήκαμε έξω, του λέω, καλά, για ποιο λόγο δεν πήγε στον εισαγγελέα της έδρας. Εδώ μιλούσαν, να πούμε, δικαστέ, δικηγόροι, 5 δικηγόροι, 2 είχα εγώ και 3 αυτός, να πούμε, 11 ώρες. Ποιος θα κάτσει να διαβάσει, να πούμε, 10-20.000 σελίδες και τι άκρη θα βρει ο άνθρωπος. Όλα αυτά για την έφεση. Ορίστε. Για να κάνετε έφεση. Κάτσαν το, στο καλύτερο το κόμμα σας, να τελειώσω. Αίτηση για άσκηση εφέσεως, λοιπόν, γι' αυτό. Λοιπόν, αίτηση για άσκηση. Σου λέει, θα κάνεις αίτηση στον εισαγγελέα της έδρας που ξέρει την υπόθεση. Σωστό, λογικό. Επιχειρηματίας είμαι, είχα 2-3 δικηγόρους που οι... Ναι, 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 λογικό. Οι δουλειές μου, να πούμε, επέτρεπαν και τα λοιπά. Παίρνω ένα άλλο δικηγόρο και του λέω, να πούμε, δεν μου λέω, σε παρακαλώ, για πήγαινε να ρίξε μια ματιά. Τι γίνεται με την έφεση. Μου λέει, αν αύριο το πρωί 8.30 ώρα θα είμαι στα δικαστήρια, γιατί έχω πολλή δουλειά και έχω και κάνα 2 δίκες. Με παίρνει 9 και 10, μου λέει, καλά, θα σου είπε, να πούμε, ότι ο συνάδελφος ότι δεν έγινε δεκτή η έφεση. Δεν έγινε δεκτή η έφεση. Εντάξει, αυτό για να το καταλάβουμε απλώς δικονομικά είναι ότι κάνει αίτηση στον εισαγγελέα να κάνει έφεση. Επειδή όταν είσαι πολιτικός καταδικαστικός ο ίδιος. Ναι, επειδή ήταν καταδικαστικός. Προφανώς έγινε η αίτηση, αλλά δεν έγινε δεχτή, ναι. Να μην γίνει δεχτή από ποιον, κύριε. Ακούστε, γίνεται η έφεση. Ο κατηγορούμενος κάνει απευθείας έφεση. Τελειώνει. Ναι. Ο πολιτικός ενάγων που ήσασταν εσείς κάνει αίτηση στον εισαγγελέα. Ναι. Με αυτά τα στοιχεία κάνει έφεση. Βεβαίως. Και εναπόκειται στον εισαγγελέα το δικαίωμα να κάνει ή να μην κάνει έφεση. Σε ποιον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Ναι. Που στην εισαγγελέα ήταν ο εισαγγελέας της έδρας. Όχι. Αλλά υποτίθεται ότι λέει, αν λοιπόν, το βάσεις... Δεν πήγαμε στον εισαγγελέα της έδρας, διότι η κοπέλα και η γραμματεύς έλεγε όχι, δεν το προχωράω το θέσιο. Ένα λεπτό. Εντάξει, ένα δικονομικό βάλαμε για να το καταλάβω. Ο εισαγγελέας της έδρας... Θα μπορούσε να κάνει και ο προϊστάμενος εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας της έδρας... Θα μπορούσε να το κάνει μετά και ο εισαγγελέας εφετών. Ένα λεπτό, Στον εισαγγελέα της έδρας πήγατε. Όχι. Όχι. Ο εισαγγελέας της έδρας ήταν καταπέλτης, αν πηγαίνατε σε αυτόν. Είναι σίγουρο ότι θα έκανε. Θα είχαμε πάρει τα λεφτά μας εδώ και 10 χρόνια.
Πήγατε σε άλλον εισαγγελέα. Θα μπορούσε να έχει κάνει εισαγγελέα από ποιον, μόνος αν είσαι. Σε ποιον εισαγγελέα πήγαν. Έφεσαι κάτω. Όχι, να μας δεν το λέω τώρα. Όχι, δεν όχι. Θέλω μόνο μα, να μας πείτε χρονολογία μόνο. Για μας έχει σημασία. Η διαδικασία είναι καλά. Πότε? 89. Α, πες. Λοιπόν, α, τότε ακούστε. Ήταν. 89 αποκλείεται, αφού 92 γνωριστήκατε. Το 99. Το 90, συγγνώμη, το 98. 98. Ακούστε. 98-99. Έκτοτε τον έχετε συναντήσει ποτέ τον κύριο Οικονόμου. Πάντως τελικά θωώθηκε ποινικά. Ναι. Αυτό είναι το γεγονός. Τον κύριο Οικονόμου τον συνάντησα στην Βουλιαγμένη που είχε ένα φόρουμ το 98-99. Το 99. Με τους εφοπλιστές. Μετά το δικαστήριο δηλαδή. Μετά βέβαια. Τώρα, προ-τριετίας, προ-τριών ετών. Το 2000. Το 2009, συγγνώμη. Το 2009. Λοιπόν, τον επλησίασα, με φοβήθηκε, έμεινε στο βάθος της αίθουσας, βγήκαν όλοι οι εφοπλιστές έξω στον καζόνι και τσιμπάγανε που είχαν φέρει κάτι μεταδάκια. Και μου λέει, Αλέκο, έχεις το λόγο μου να πούμε, θα το τακτοποιήσουμε να καθαρίσει το θέμα, μη φωνάζεις ιστορίες και τα αρέστη. Λέω, έχω το λόγο σου. Ναι, μου λέει. Και μου στείλε ένα παλικάρι, ένα μηχανολόγο κάτω, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Αμερική και είναι ο διευθυντής του τη στιγμή αυτή. Μου τον έστειλε κάτω στην επιχείρηση και μου λέει για να μου δώσει 2 εκατομμύρια. Και του λέω, σε παρακαλώ πολύ, άντε στην ευχή της Παναγίας. Δύο από τα τρία. Στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Τα τρία είναι τωρινά. 2 εκατομμύρια. Για να κλείσει. Α, για να κλείσει. 2 εκατομμύρια για να κλείσει. Και για τα 5 χρόνια. Όλα. Κύριε Ιωάννου, εσείς τώρα σκοπεύετε να απευθυνθείτε στις αμερικανικές αρχές. Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λογικό, διότι εκεί δεν ισχύουν ούτε οι μεταβιβάσεις των πλοίων, ούτε οι αλλαγές των εταιριών. Ακριβώς. Δεσμεύονται τα βαπόρια και αν είσαι και στο χρηματιστήριο, σε πετάνε έξω και έχει συνέπειες. Δεν ξέρω τώρα αν έχει προθεσμίες. Υπάρχει όλο το ιστορικό, διότι τα παιδιά μου είναι παραμορφωμένα. Ήτανε μεράκι από νυχτερινό γυμνάσιο και νυχτερινή σχολή μηχανικών είμαστε. Πρώτη μηχανική. Αντιλαμβάνεστε. Αλλά ήταν μεράκι να σπουδάσουν τα παιδιά μου. Για μένα είναι στο καλύτερο μέρος του κόσμου. Είχα τη δυνατότητα τους. Και τους έστειλα Χιούστον. Μπράβο. Προς τιμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν πάρετε αυτή τη δικογραφία και απευθυνθείτε στο συγκεκριμένο δικαστήριο, πέραν του ότι η δική σας μαρτυρία θα έχει ειδικό βάρος στην υπόθεση αυτή. Δεν μπορεί να γίνει κοινωνική δικογραφία, Κυμάκη. Το μόνο που θα κάνει. Να φοβηθεί μήπως πάει εκεί πέρα ως μάρτυρας να πει ότι είναι όντως απατεώνας, μου έχει κάνει και εμένα αυτά και να κάνει ένα καλό συμβασμό. Κύριε Αραβαντινέ, ακούστε, δεν ισχύουν εκεί αυτά που ξέρετε. Μα δεν μπορεί, οικονομικά δεν γίνεται. Πώς θα κάνει μήνυση στην Αμερική. Ορίστε. Δεν έχει κάνει κάτι συμφέροντα στην Αμερική. Όχι, όχι, είναι προσφεύγει κατά του επιχειρηματία από τη στιγμή που είναι στο χρηματιστήριο και από τη στιγμή που ακριβώς. Έχει διαφορές. Ναι, αλλά έχει... είναι κρεμείς υποθέσεις εδώ αυτές. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι κρεμή υπόθεση. Όχι. Όχι. Μιλάμε όχι. Για την απόφαση του πρώτου χρόνου την οποία έχουμε. Έχει τελεσιδικήσει κιόλας. Αυτό μισό λεπτό. Έχει τελεσιδικήσει. Ποτέ σε εδώ όμως. Ναι. Και πάει. Οι άλλες όλες. Η δοσιδικία είναι στην Ελλάδα. Είναι στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να το κάνει. Εκτός αν αυτό έχει γεννήσει θέματα με το χρηματιστήριο της Αμερικής. Άλλο. Αυτό δεν ξέρω. Εκείνη μπορεί ναι. Να γεννάει τέτοια λοιπόν, στιγμή επειδή, αυτή που βρισκόμεθα εδώ, επειδή... ο γιος μου μικρός, ο οποίος είναι με διδακτορικό νομικής, είναι με τον Αμερικάνο τον δικηγόρο. Κύριε... Το Λονδίνο. Τότε θα βρουν άξι. Κύριε Ιωάννου, ακούστε με εμένα. Επειδή, για να σας τα λέω αυτά, ρώτησα κι εγώ. Λοιπόν, επειδή εμπλέκονται 2 εταιρείες, οι οποίες είναι... Η μία εξ αυτών είναι στο χρηματιστήριο μάλιστα. Της Νέας Υόρκης. Αυτή έχετε μηνύσει εσείς. Και, ναι, ναι, έχει. Και επειδή αυτή σας έχει εξαπατήσει, εσείς ορθώς έχετε το δικαίωμα να στραφείτε προς τις Αμερικανικές Αρχές για να καταγγείλετε την υπόθεση. Παίζει ρόλο η αξιοπιστία του ανθρώπου που η εταιρεία του βρίσκεται στο χρηματιστήριο ακριβώς. Αυτή τη στιγμή. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει σαματάς. Το θέμα για την Ελλάδα δεν είναι ποινικό ή αστικό. Είναι πολιτικό. Πολιτικό, πάλι πολιτικό είναι. Ποινικά θωώθηκε, αστικά έχει κριθεί να πληρώσει ένα ποσό. Πού είναι πάλι το πολιτικό το θέμα. Όχι, με συγχωρείτε. Η συμπεριφορά του ανδρός
Πού είναι το πολιτικό, μια ιδιωτική του διαφορά είναι εκεί. Όχι, πολιτικό είπε, δεν είπε κυβερνητικό και σήμερα, Θανάση. Όχι, όλα στην Ελλάδα τα αναγάγουμε πολιτικά και γι' αυτό δεν βρίσκουμε καμία λύση. Μπορεί να είναι πολιτικά από την πλευρά του Πασόκ. Ό,τι δεν θες να λύσεις είναι πολιτικό το θέμα. Συγγνώμη, μη φύγεστε, έχετε υπόψη σας μετά από όλα αυτά, διότι ακουστήκανε πολλά για το όνομα του οικονόμου. Δώσανε δάνεια από την Εθνική και πήρε 6 βαπούρια. Μεγάλα βαπούρια. Το θέμα είναι πολιτικό, σας λέω διάλειμμα. Είναι πολιτικό, βέβαια. Να σας πω και γιατί είναι πολιτικό. Λοιπόν, οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι με τον κύριο οικονόμο στο Αμερικανικό Δικαστήριο είναι ο κύριος Πανκά Κάνα, είναι γνωστός, ο κύριος Ζιάτ Νακλέχ, είναι και στέλεχος. Ήταν στέλεχος πετρελαϊκής εταιρείας εδώ στην Ελλάδα και ήταν και στέλεχος σε μεγάλη τράπεζα. Η Νίκη Φωτίου, ο Γιώργος Δεματάς, ο Γιώργος Ξηριδάκης, ο Ευάγγελος Μυτιλινέος, δεν είναι ο γνωστός Ευάγγελος, είναι ο ξάδερφός του. Ο ξάδερφος του γνωστού του, εν πάση περιπτώσει του πιού. Ο Χάρη Κιαραμάς, ο Βασίλης Καραμιτσάνης, η Χρυσούλα Κανδυλίδη, που είναι η αδερφή του, η Deutsche Bank και η Mary Lynch. Αυτό είναι αστικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για σας είναι πολύ σημαντικό να στραφείτε στις εκεί αρχές και όσο για τις εδώ αρχές και για τα δικαστήρια του Πειραιά έχουμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και ίσως σειρά εκπομπών με τον κύριο Διαλυνά για υποθέσεις και για ονόματα που δεν βάζει ο νου σας. Οι κάποιες τελευταίοι κατηγορούμενοι τώρα, Deutsche Bank και Mary Lynch, όποιοι δίνουν δύσκολη αντίπαλη. Εντάξει. Μην το λέτε, Siemens από το Αμερικάνικο Χρηματιστήριο βγήκε. Ναι, ήταν γερμανική. Η Deutsche Bank τι είναι. Ας Deutsche Bank. Η Mary Lynch. Γιατί μπορεί να είναι το γερμανικό. Mary Lynch. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, και είπατε να σας πω και το χειρότερο τώρα. Το χειρότερο. Γίνανε κάτι ασφαλιστικά τα οποία κερδίσαμε για 500.000 δολάρια. Αυτά ήταν σχεδόν μετρητά. Είναι χώρια στην εγκυτική. Ήταν 650. Πήραν τα χαρτιά ο Δανός εκεί και τα λοιπά, εξαφανιστήκανε. Παρακαλώντας, δεν μου είχε εμπιστοσύνη εκεί και τα λοιπά. Και μείναμε χωρίς χαρτιά. Όταν του έκανα την κατάσχεση λοιπόν των δύο πλοίων και κάπου πήρα στροφές και λέω να πούμε θα μου φέρεις εγγυητή, διότι ξεκινήσαμε με 15% στα 6 βαπόρια και όταν έγινε η ιστορία αυτή πήγαμε στο 30% από τα κέρδη των δύο βαποριών. Τα βαπόρια ήταν χρονοναυλωμένα για 5 χρόνια. Δεν μας πλήρωσε. Κάνουμε ασφαλιστικά, κερδίζουμε τις 500.000 δολάρια και τι κάνουμε. Διότι εγώ ήμουν ένα φτωχόποδο που ξεκίνησα μαζί με τον αδελφό μου την επιχείρηση αυτή, η οποία άνθησε στην κυριολεξία, να πούμε, με τη βοήθεια της Εθνικής. Από την Εθνική πολλά λεφτά. Όσα ήθελα έπαιρνα. Διότι στο τρίμηνο, τετράμηνο, αφού τελείωνα τη δουλειά των 50 εκατομμύριων, των 100, των 150, πήγαινα στην Εθνική τον τέταρτο μήνα και έλεγα πάρτα. Διότι δεν είχα κεφάλαια από πουθενά, ούτε από τους γονείς μου, ούτε από κανένα να βοηθήσει. Και πάω μια ωραία πρωία, να πούμε, στην Εθνική και λέω, κύριε Τάδε, να μην πω και το όνομά του, θέλω 50 εκατομμύρια. Λέω, δεν γίνεται. Λέω, γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα. Είσαι blacklist, μου λέει. Εγώ. Από πού. Είσαι στον τηρεσία μου. Εγώ. Από πού. Τις 500.000 δολάρια που κερδίσαμε, πήγα ο δικηγόρος του, δεν ξέρω ποιος πήγε, και το πέρασε στο βιβλίο του δικαστηρίου ότι τις κέρδισε ο οικονόμ. Εκεί με γονάτισε από εκεί και πέρα. Αυτό είναι απάτη, με συγχωρείτε.
Να το δω. Όχι, το βιβλίο. Αντί να βάλει να πούμε ότι κερδίσανε οι αδελφοί Ιωάννου, βάλανε ότι κέρδισε να πούμε η τραϊτάν του οικονόμου. Ωραία, και εσείς δεν το διορθώσατε αυτό. Ορίστε. Δεν το διορθώσατε. Όχι, δεν το διορθώσα. Πώς το άφησατε. Δεν το διορθώσα. Άμα έχει ένα τέτοιο λάθος, δεν το διορθώσατε, αφού είχατε την τι απόφαση. Τι λάθος έγινε. Λέτε ότι αυτή τη στιγμή έγινε λάθος. Η απόφαση άρα προφανώς δείχνει ότι εσείς. Συγχωρείτε κύριε Ιωάννου, ο δικηγόρος του το έκανε επίτηδες, έτσι δεν είναι. Μα δικηγόρος είναι απέναντι. Ένα λεπτό. Ένα... Αν κέρδισε την απόφαση, ωραία. Το σώμα της απόφασης λέει άλλα. Το σώμα της απόφασης λέει άλλα. Ένα ποσό λοιπόν που έχουν επιδικάσει σε εσάς και ναι. Που το σώμα της απόφασης λέει άλλα. Εσείς το αφήσατε έτσι στα χαρτιά να χάσει εις βάρος σας και να μπαίνετε blacklist στο οντηρεσία. Κοιτάξτε να δείτε, έχετε υπόψη σας να πούμε ότι και πολλά λεφτά φύγανε με τους δικηγόρους και τώρα είπα επανειλημμένος το φίλο σου που ήρθε και σε είδε. Πώς το ξέρετε ότι κερδίσατε τα 500 χιλιάρικα. Έχω απόφαση για τις πληροφορίες. Αυτό λέμε. Αυτή την απόφαση, αν την πηγαίνατε να πείτε στο βιβλίο που της καθαρογραφείς, ρε, εγώ έχω την απόφαση. Τι λάθος. Εγώ πήγαινα επάνω στα κεντρικά της, στα κεντρικά γραφεία, να πούμε, του Τηρεσία. Στο διευθυντή τον ίδιο και τα λοιπά. Τι να κάνεις Τηρεσία, άμα πήγαινες... Κάτσε, δεν είμαι νομικός. Μα ένας νομικός να κάνεις. Εδώ τύφλος το εργοστάζει του ΣΕΜΑΕΝ. Πού να ξέρω εγώ ότι... Ο Θηρεσίας καταγράφει το... κύριε Λέκο σύμφωνα με την απόφαση που θα του στείλει κάποιο δικαστήριο. Είναι θέμα δικαστηρίου αυτό που κύριε λέει. Κύριε Ιωάννου. Πάνε στο βιβλίο και κοιτάζουμε. Κύριε Ιωάννου, επειδή εξ όσων άκουσα εκεί που συζητούσατε. Λέει τον ίδιο αριθμό απόφαση. Κύριε Αραβαντινέ, ένα λεπτό. Ενεπλάκη και ο κύριο Τσούκαλη κάποια στιγμή στην υπόθεση αυτή. Τι συνέβη. Μαύρη καρέκλα. Τι. Στην απερμησία μου, μου λέει κάποιο πήγε να βρει τον Τσούκαλη που λέει. Μπα και καθαρές την υπόθεση. Και? Αλλά τις προηγούμενες μέρες είχε πάει στα γραφεία μέσα τα δικά μου κρυφά και τα είχε κάνει μαύρα όλα. Μου το ομολόγησε ο ίδιος. Μα δεν θα του έλεγα πως και εγώ. Και το θέμα είναι ότι... Εγώ γνώριζα κάποιον συνάδελφό του και φίλο του. Όταν πήγαμε με τον αδελφό μου στα γραφεία του εκεί με τους καθρέφτες... Καταρχάς και να είχε γίνει αυτό. Λέει, ξέρετε ποιος ήρθε. Και να είχε γίνει αυτό δεν θα το έλεγα ποτέ και ήρθε. Εγώ γνώριζα πράγματι, το έκανα συνέτερο. Ήρθανε οι αδελφοί Ιωάννου. Λοιπόν, και με χλεβάσαν από μέσα 3-4. Εγώ γνώριζα και δεν μπορούσα να εργαστώ, δεν μπορούσα να δουλέψω. Μάλιστα. Έτοιμο είναι αυτό που κάνω, Τσουκάλης, αφού ήταν φίλος του. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψω. Γιατί δούλευε με τον Μόλα. Μα αυτό είναι ετοιμότητα. Ο Μόλα δεν είχε κάνει. Δεν, μπορεί όχι, δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι εγώ δεν μπορούσα να δουλέψω με δύο πελάτες. Ζητούσαν επιμόνως και επιλέξατε τον οικονόμο. Δεν μπορούσαν να πάρουν τον οικονόμο, δεν το ξέρω καν. Τις εγγυητικές τις οποίες μου είχαν δώσει, να τις κλέψουν. Μέσα από τα γραφεία, από το σπίτι. Είστε το ακόμα, σπίτι μου έγινε κόσκινο. Στον Τηρεσία είστε ακόμα. Ναι, από αυτό. Αυτό έπρεπε να διορθωθεί. Αυτό πρέπει να... Τι να το κάνω, δεν το χρειάζομαι τώρα. Δεν το χρειάζεται, είμαι σίγουρα. Κοιτάξτε, κύριε Ιωάννη, είστε ένας επιμέλης άνθρωπος που έχετε κάνει ένα δικαστικό αγώνα και αφήσατε αυτό το πράγμα περάσει. Κάνατε έναν αγώνα τεράστιο, αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πείτε μου κάτι τώρα. Πώς πάνε οι δουλειές στην επισκευαστική ζώνη. Χάλια, να διορθωθεί. Την εταιρεία την έχετε. Την εταιρεία την έχω, κανονικά βέβαια. Και γιατί καταρχήν δεν μπορώ να σταματήσω. Και κάνετε μικροδουλειές. Όχι, σταμάτησα όλες. Από το. Τον Απρίλιο, τα τρία τελευταία χρόνια, μπήκαμε 50-70 χιλιάδες. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν είχε δουλειές. Είχαμε 3-4 άτομα εκεί δεν από σφυρίς το πέρα. 70-150 αναλόγως τις δουλειές. Λοιπόν, δεν έχει δουλειές, πληρώνεις τον κόσμο, το ημερομίσθιο είναι τεράστιο. Το ΙΚΑ και τα λοιπά, είναι το ακριβότερο ημερομίσθιο στην πατρίδα μας. Ποιος κατασκευάζει πλοία τώρα στην Ελλάδα? Σχεδόν κανένας. Γίνανε μόνο από τον Νιάρχο. Έκτοτε δεν έχει κατασκευάσει. Και ναυσί έκανε. Η ναυσί κάτι μικρά εντάξει, εκεί και τα λοιπά. Και πρόσφατα εδώ είχε Παλαιούδης, πήρε στους καλόγυρους και φεριμπότ και τα λοιπά. Αλλά είχε φτάσει, είχαν φτάσει οι επιχειρήσεις αυτές σε μία, τι να σας πω, πολύ ψηλά. Διότι εμένα μου άνοιξε πολύ τα μάτια η επιθεώρηση που εργαζόμουν. Πάρα πολύ. Και βοήθησα πολλούς συναδέλφους. Με δουλειές, πάρα πολλούς, που βγάλανε πάρα πολλά λεφτά. Τελευταία, να σας πω ένα περιστατικό μόνο, ένας Γερμανός χτύπησε το κεφάλι του στον πουλμέ που λέμε στον τοίχο και πήγε στο νοσοκομείο, διότι βγήκε ένα βαπόρ τρεις φορές και δεν πήγαινε. Και ήρθε ο πλειοκτήτης
στο γραφείο μου να πούμε. Και μου λέει, έτσι ρε Αλέκο, τι γίνεται, δεν πάει να πούμε. Έφυγε από σένα και πήγε 15,5 μίλια 5 χρόνια και τώρα σταμάτησε εκεί και δεν πάει να πούμε. Του λέω, πες του να βγάλουν τα έμβολα εκεί, διότι είχε δίκιο ο Γερμανός. Διότι η ΕΜΑΕΝ έχει μια τρύπα τέτοια να πούμε, περνάει το νερό και ψύχεται και βγαίνει γύρω-γύρω. Αυτά ήταν ρουμάνικα και την τρύπα αυτή ανοίξανε, ξέρω εγώ, 1.500-2.000 τρυπάκια. Αυτά με τις σκουριές και τα αρέστα να πούμε κλείνουν και δεν γίνονταν να καλύψει. Και όταν πήρε το φαξ από το γραφείο μου έφυγε με τον πλειοκτήτη και πήγε σε ναυπηγεία μεγάλα. Ξυλώσαν τον παππούρι εκεί, καθαρίσανε τα σημεία αυτά και έφυγε. Σε ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Νομίζω ότι είστε σοφότεροι μετά την εκπομπή για αυτά που συμβαίνουν και επιμένω ότι το θέμα είναι πολιτικό. Δεν είναι πρέπει να τα πολιτικό. Είναι πολιτικό. Γιατί όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάλυψη, είτε πολιτική είτε δημοσιογραφική, το θέμα είναι πολιτικό. Τι άλλον πιάσαμε, Το Κτιστάκι. Μπράβο, το Κτιστάκι. Το Λουκά, εμείς το βγάλαμε. Έξω πιάνε εδώ να μην πιάσουμε, γεμίσαμε. Το Κτιστάκι. Τον πήραν, δεν χωράει άλλο. Τον πήραν με αεροπλάνο από τη Γερμανία και τον πήραν στην Αμερική. Ένα καλό παλικάρι να πούμε κάτω στην ναυπηγοεπισκευαστική, να πούμε, του φάγε 450 εκατομμύρια δραχμές ο κύριος Κτιστάκης. Κατά τον ίδιο τρόπο. Ναι. Έφυγε το βαπόρι, άλλαξε σημαία, εταιρεία, τελείωσε. Πάντα 450. Καλή σας ημέρα. Την Πέμπτη θα είμαστε πάλι εδώ.